Τι το σταμάτησε, πες μια καλημέρα στο λαό, καλησπέρα, οτιδήποτε λέτε. Εσεί εδώ πέρα καλημέρα. Που μπαίνετε 12 και 20 κάθε μέρα. Καλημέρα. Εγώ πάντα θέλω να λέω μια καλημέρα, γιατί είναι ακόμη πρωί, έτσι. Τα περασμένε 12 δεν μου λένε κάτι, είναι 12 ναι. και 20 μόλι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνετε, πώ είστε, εμεί είμαστε καλά. Είναι Παρασκευή. Γιατί να μην είμαστε καλά, Νίκο. Είμαστε πολύ καλά. Εσύ ετοιμάζει για Σαββατοκύριακο. Πολύ καλά. Στον κόσμο. Ναι, πολύ εμείς καλά. Εδώ θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο, με τρίωρα, με καφεδάκια. Έτσι, εδώ εσύ μένετε. Εσύ έτσι σήμερα. Επειδή θα πας τέτοια μετά, θα πας στη Χαλκιδική. Μήπως δίθηκε κάτι άλλο σήμερα έτσι. Μήπως επειδή είχαμε κάποιον guest το πρωί εδώ. Έμαθες ότι είχαμε κόσμο και κοσμάκι εδώ, έτσι. Κοσμάκι, όπως το είπα. Φυσικά. Γιατί κοσμάκι, Μάκι Δημάκι δεν είχε το πρωί εδώ. Μάκι Δημάκι πολύ ωραίο το πρωί εδώ. Εξού και τα μαλλιά εδώ πέρα σπαστά και τα παπούτσια και τα τέτοια. Είχαμε μια περιποίηση εδώ στο χώρο του Λίμπερο 107,4 όντως, λόγω της έλευσης του Μάκι Δημάκι. Ναι. Τον οποίο εγώ δεν πρόλαβα, αλλά ενημερώθηκα για το τι έγινε. Okay. Εντάξει, κοίταξε. Τον στο Κωστή Τσατσαρό, έτσι. Ναι, ένα στάρο όπως ο Μάκης ο Δημάκης, καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται λίγο ρε παιδί μου και εσύ να είσαι πιο. Ξέρεις τι θα γίνει τώρα το καλοκαίρι με Μάκι Δημάκι. Μα εγώ στηρίζω Μάκι Δημάκι. Ξέρεις τι. Παρότι δεν είμαι φαν αυτή τη μουσική σκηνή, στηρίζω φουλ. Λοιπόν, εντάξει. Τι γίνεται. Θα μας δώσει σήμερα εισιτήρια. Εγώ. Γιατί μας έχεις καλομάθει εδώ και. Θα δώσουμε 4, και σήμερα 5 μέρες. Πόσες μέρες δίνουμε. Θα δώσουμε και σήμερα 5 εισιτήρια. Θα δώσουμε. Θα δώσουμε, ναι. Με κουιζάκι. Με κουιζάκι. Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα μετά το διάλειμμα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Θα δούμε ένα κουιζάκι όπως το. Χθες καλά τα πήγαμε, είχαμε λάθη. Ναι. Όπως το χθεσινό, γιατί το προχθεσινό ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Οπότε λίγο να του βάλουμε και ένα βαθμό δυσκολία, αν και εγώ βλέπεις, δείχνω διάθεση να βοηθήσω τον κόσμο ναι. να πάει στο γήπεδο της Τούμπας. Ναι, ρε παιδί μου, okay. και εμείς θα έχουμε τη διάθεση και του δίνουμε και 5 εισιτήρια και όλα αυτά για να πάει ο κόσμος, το καταλαβαίνουμε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει. Να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να το πάμε και να το ξεφτυλίσουμε. Δεν πρέπει τελείως. Να ανοίξουμε και λίγο γραμμές. Γιατί τα λέμε μηνυματικώς. Να ανοίξουμε, να το σκεφτούμε. Γιατί όχι. Να έτσι μετά τις 2. Να είναι Παρασκευή. Είναι ναι. λίγο πιο χαλαρή η κατάσταση. Θα μου πεις δεν είναι πιο χαλαρή η κατάσταση γιατί πλησιάζουν οι μέρες. Δεν πρέπει να είναι χαλαρή, Ελένη. Έχεις δίκιο. Έχεις έτσι, μπράβο. Επίσης σήμερα δεν θα πω τίποτα. Δεν θα σχολιάσω τίποτα. Τι να σχολιάσω. Γιατί Νίκο μου, εγώ τα χρεώνομαι μετά. Εγώ που σκέφτομαι όλα τα πράγματα, όλα τα χρεώνομαι. Αυτά μην τα λες εμένα. Εγώ τα έχω πει αυτά πριν 3 χρόνια, 4. Δεν θυμάμαι πότε. Έχω πολύ ρεπορτάζ από μπάσκετ εσύ. Έχω πολύ ρεπορτάζ. Έχω πάρα πολλές απορίες από μπάσκετ. Πολλές απορίες έχει. Πολλές απορίες. Γιατί είμαι βαθιά μπασκετική και επειδή έχετε περιορίσει στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι. Σου έχουν βάλει χαλινάρια δημοσιογραφικά. Μπράβο. Έτσι υπάρχουν όρια, έχουν μπει όρια στο πού μπορούμε. Μπορώ να κινούμε και να. Και είναι το πεδίο της δράσης μου. Θέλω, έχω απορίες. Θέλω δειλά-δειλά μέσω εσού εδώ να παίρνω στο μπασκετικό τοπίο. Φυσικά, εδώ είμαστε για να τις λύσουμε. Όλες τις απορίες. Και με τη Βούλακος. Βέβαια. Το τελευταίο. Εντάξει, αναμενόμενο. Χθες να σου πω την αλήθεια λίγο το βράδυ, μέχρι το βράδυ που δεν έχει έρθει ακόμα ενημέρωση για ανακοίνωση και εγώ λίγο άρχισα να ξύνομαι από την αλήθεια. Ότι. Παιδί μου, εντάξει, από τη χθες είχαμε Πέμπτη. Από Τρίτη ήταν η συμφωνία, άντε πέρασε Τετάρτη, άντε να περάσει και Πέμπτη, λίγο σφίξαμε. Να σου αλλά, κάτι, okay. Γιατί εδώ φέρνουμε μεταγραφές στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και μετά από 2-3 μέρες ανακοινώνουμε. Και κάθε μέρα είμαστε, τι μου, θα γίνει. Ναι, okay, απλά. Είναι γνώρισμα του συλλόγου αυτό. Ναι, το θέμα είναι ότι όσο δεν υπάρχει χαρτί υπογεγραμμένο, ποτέ δεν μπορεί να είσαι 100% σίγουρος. Ωραία. Και. Για τον Κώστα η συμφωνία ήταν από την Τρίτη, η προφορική, και ανακοινώθηκε σήμερα. Οκ. Εντάξει. Τέλος, καλό, καλά. Όχι ότι έγινε κάτι. Απλά ξέρεις όσο δεν ανακοινώνεται, κρατάς λίγο ένα μικρό καλάθι, μήπως γίνει κανένα θαύμα στο τέλος. Ανακοινώθηκε και ο Παπαγιάννης από τον Παναθηναϊκό, βλέπω. Έτσι. Δεν θέλεις να ανακοινώθηκε και ο Λάκη Τζόνς από τον Άρη. Αυτό γιατί το αποφεύγεις, το πεις δηλαδή. Μία από τις απορίες που. Μία από τις απορίες, ναι, τι πας για τον Παπαγιάννη τώρα, δηλαδή. Αφού τι θες να πας. Ο Παπαγιάννη είναι πριν από λίγο, ρε εσύ. Α, ναι, σωστά. Έγινε πριν από 4 λεπτά. Big Papa is. Ποιος είναι η αυτοκρατορία. Okay. Νίκο, αυτός είπαμε ότι δεν είναι υπερτιμημένος. Είσαι σίγουρος. Εγώ ξέρεις, μπασκετική καθαρά. Εγώ τον γουστάρω. Α, είσαι τέτοιο. Τον γουστάρω, ναι. Γιατί είναι από τα σέντερ της παλιάς κοπής. Όχι αυτά τα καινούργια. Συγγνώμη, είναι μόλις 21 ετών. Μόλις 21, ναι. Καλά, πότε. Πότε έφυγε στην Αμερική, στο NBA, πότε γύρισε. 19. Αλήθεια, τώρα 21 είναι. Ναι, ναι, 21. 97. Εγώ σοκαρίστη τώρα. Ναι, βέβαια. Ηλικία του. Βέβαια. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μεγαλώνουμε και ο Παπαγιάννης όχι. Τι που μεγαλώνει ο Παπαγιάννης όχι. Άμα τον δεις από κοντά τον Παπαγιάννη, δεν τον κάνεις 21 χρονών για κανένα λόγο. Τον είδα και χθες που έφτασε στο αεροδρόμιο αργά το βράδυ, τον είδα. Okay. 5 Εντάξει. χρόνια, έτσι. 5 χρόνια, ναι. 5 χρόνια στο Παναθηναϊκό. Αρκετά ελληνικό κόρμο ο Παναθηναϊκός, έτσι. Εντάξει, να σου πω. Κάνει καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Γενικά οι δύο δυναμώνουν πολύ. Ποιος πιστεύεις ότι κινείται καλύτερα από τους δύο? Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ στοχευμένες κινήσεις. Ενώ ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει, ρε παιδί μου, παίχτες που είναι τσεκαρισμένοι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, ο Λάγκφορντ, ας πούμε, είναι τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα. Οκ, δεν ξέρω αν θα είναι καλά τώρα, αλλά.
Είναι παίχτης ο οποίος μπορεί να σου καθαρίσει παιχνίδια. Ο Παπαπέτρου είναι παίχτης που ξέρει θα σου δώσει. Okay. Ο Ολυμπιακός έχει πάει σε άλλους παίκτες, αλλά λίγο πιο πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον όλοι. Για πες. Λοιπόν, αφήνουμε τα των δύο, έτσι, ναι, για ναι, να ναι. μείνουμε στα δικά μας. Θα σε πάω και σε Lucky Jones, μην νομίζεις, και στο βίντεο ναι, καλωσορίσματος του Lucky Jones για να απαντήσεις, γιατί θα έρθει και ο φίλος 203. Σε γλεντάνε, έτσι. Σε γλεντάει ο συμπολίτης. Κοίταξε. Ρόδα είναι και γυρίζει. Α, Ρόδα είναι να και τη γυρίζει. Ελένη, λοιπόν. Και έχω να σου πω κι άλλο, ρε, έτσι, τσιτάτα. Για ότι πες. Είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Ναι. Τα βρίσκεις μπροστά σου όλα αυτά τα οποία κάνεις. Τώρα, σε κλαίει ο συμπολίτης τώρα, ναι ή όχι, πες. Σε έκανε πανηγύρι, σε έβαλε στη μέση και σε... Για το Lucky Jones. Βέβαια. Γιατί δεν τα λέτε. Φίλε μου, Μπασκετικέ, Νίκο. Έχω να σου πω για ΑΕΚ, για μεταγραφές ΑΕΚ με δόσεις γνωστής εταιρείας. Ναι, okay. Έτσι πως είναι 50 άτοκες δόσεις, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι κινήθηκε και η ΑΕΚ για τρεις ποδοσφαιριστές. Ωραία. Και με δόσεις θέλει να τους πληρώσει για να τους κάνει δικούς της. Λοιπόν, τελευταίο αντίο σήμερα στον Σοκράτη Κόκαλη, έτσι στην Αθήνα, στην Μητρόπολη Αθηνών, αυτή τη στιγμή φίλοι γνωστοί και συγγενείς αποχαιρετούν τον Σοκράτη Κόκαλη, τον μικρότερο, το γιο του Σοκράτη Κόκαλη βεβαίως, ο οποίος έφυγε ευνηδίως από τη ζωή το περασμένο Σάββατο στο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτή τη στιγμή στην Μητρόπολη της Αθήνας τον αποχαιρετούν οι δικοί του άνθρωποι και βεβαίως φίλοι γνωστοί και όχι μόνο, βλέπω ότι και ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας εκεί, εννοείται αρκετός κόσμος από τον αθλητικό χώρο και όχι μόνο, βρίσκονται στην Μητρόπολη Αθηνών, υπάρχουν στεφάνια από την ΑΕΚ, από τον Μαρινάκη, τον Μελισανίδη, τον Βαρδινογιάννη, γενικότερα από όλες τις ελληνικές ΠΑΕ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βεβαίως είχε βγάλει συλληπιτήριο μήνυμα με την είδηση του χαμού του Σοκράτη Κόκαλη. Καλές αιώνιες θάλασσες. Καλές αιώνιες θάλασσες. Νομίζω ότι το λένε αυτό στους εφοπλιστές. Α, οκ. Okay. Πρώτη φορά το βλέπω τότε. Νομίζω το έχω ξαναδεί okay. Όσον αφορά τους εφοπλιστές. Γενικά ανθρώπους που έχουν σχέση με καράβια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Και δεν χρειάζεται να μαθαίνουμε γιατί το λένε αυτό, έτσι, για ποιες περιπτώσεις το λένε αυτό. Είναι, έτσι, είναι δύσκολες στιγμές για την οικογένεια Κόκαλη. Το αφήνουμε, το προσπερνάμε. Για να πάμε και στα δικά μας. Η Βασιλεία ξεκινάει το πρωτάθλημα της αύριο. Βεβαίως, με Σεντ Γκάλεν, έτσι. Με Σεντ Γκάλεν. Θα τα πούμε και δηλαδή. Τα της Βασιλείας, βεβαίως και έχει ψωμάκι και η Βασιλεία. Άντε να μπαίνουμε σιγά σιγά λίγο σε κατάσταση αγώνων, παιδί μου. Έχουμε λίστα ΠΑΟΚ, έχουμε μετά, πρόγραμμα κράτοτα. Για Βασιλεία. Περιμένουμε και μια φανέλα καινούρια, έτσι. Πού δηλαδή, την έγινε αυτό. Παρασκευή σήμερα, την Τρίτη, λογικά πρέπει να λανσάρουμε τη νέα φανέλα, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα γίνει κάποια. Δεν νομίζω θα να γίνει έχουμε... κάποια διαδικτυακή παρουσίαση όπως γινόταν και πέρσι, ας πούμε, ή πρόπερσι, κάπως έτσι. Δεν νομίζω να έχει τώρα. Μα πριν δύο χρόνια, τι ωραία Μακεδονία, Παλάς. Ναι, ρε παιδί μου, τότε ήταν η πρώτη χρονιά της συμφωνίας με την συγκεκριμένη εταιρεία. Και γι' αυτό να γίνει τώρα. Λίγο, ναι, 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 ναι. Τώρα εντάξει. Στο Μακεδονία, Παλάς είχε γίνει με την Μάκρον, έτσι. Να το... Υπάρχει κάποια ενημέρωση γι' αυτό, όχι. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, αλλά το λογικό και αυτονόητο είναι να γίνει η επίσημη παρουσίαση της φανέλας πριν το παιχνίδι της Τρίτης, έτσι. Ναι, ή κανονικά παρουσίαση σε κάποιο χώρο ή μέσω διαδικτύου, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι, που νομίζω μάλλον το δεύτερο θα γίνει. Για να μην λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τα διαρκείας, γιατί αυτό που συμβαίνει φέτος είναι εντυπωσιακό, έτσι, συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές. Ναι. Το νούμερο που έφτασε, που άγγιξε χθες, ξεπέρασε τα συνολικά διαρκείας της περσινής χρονιάς. Είναι έτσι μια ωραία κουβέντα που αξίζει να την κάνουμε και αξίζει μέσα να στο Σαββατοκύριακο μπορείτε πράγματα. Να συνεχίζετε να τελειώνει τη Δευτέρα είπαμε η διαδικασία των ανανεώσεων. Σήμερα είναι μέχρι τις 20 του μήνα είναι κανονικά. Πολύ ωραία. Μέχρι σήμερα. Εντάξει και σήμερα προφανώς έχει αρκετό κόσμο αν και σήμερα Παρασκευή είναι και λίγο που ξεκινάει τριήμερο είναι και μπορεί και αρκετοί να φεύγουν με άδειες και όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που γίνεται είναι εκπληκτικό. Το Σαββατοκύριακο θα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου εισιτήρια διαρκείας οι θέσεις που δεν ανανεώθηκαν, έτσι. Τελειώνει σήμερα η διαδικασία των ανανεώσεων και μέσω Σαββατοκύριακο, μόνο μέσω ίντερνετ, έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό, μόνο μέσω της φόρμας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ίντερνετ, μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας για την επόμενη ζώνη. Από Δευτέρα, κανονικά και στα εργοτήρια. Το Σαββατοκύριακο, μόνο μέσω διαδικτύου, μέσα από το site της ΠΑΕ.
Λοιπόν, λέω να πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά, Ελένη μου. Ωραία, και, εσύ, και μετά από εκεί να μπούμε να στα, βρούμε στα και το quiz μας, έτσι, το οποίο θα σας τελευταία βάλει θα αποδίνουμε διαδικασία. Σήμερα, πρέπει να βάλουμε δύσκολο. Λες. Δύσκολο πρέπει να βάλουμε, ναι, σήμερα, γιατί είναι τα τελευταία πέντε που δίνουμε. Να σου πω κάτι, είναι Παρασκευή, να είμαστε καλοί με τον κόσμο. Εντάξει, εσύ. Δηλαδή έχουμε δώσει από Δευτέρα 4 διπλές προσκλήσεις. Κάθε μέρα από ένα τάδερο εισιτήρια. Σήμερα που είναι τελευταία μέρα θα το ζωρίσουμε λίγο. Βλέπετε ποιος είναι ο κακός παρέας και της υπόθεσης εδώ. Πώς θα γίνει. Πόσο καλή διάθεση έχω και να σας βοηθήσω. Αυτό το οποίο προσφέρουμε έχει μεγάλη ζήτηση. Κατάλαβες. Οπότε πρέπει, ρε παιδί μου, λίγο και εμείς να το. Όσο περισσότερο μπορεί. Να το πουλήσουμε ωραία. Βεβαίως να το πουλήσεις, αλλά να είναι και εύκολο, ρε παιδί μου, να μπορεί να μπει και. Όποιος, ναι, αλλά άμα το κερδίσει, έχει βρει και δύσκολη ερώτηση. Νιώθει ακόμη πιο ευχαριστημένο, κατάλαβες. Ότι τα κατάφερα. Ναι, λες, παιδί μου, το πέτυχε. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, Αναστασία. Καθίσαμε 12 λεπτά. Καλά, δεν είναι. Ωραία. Και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Εδώ είμαστε μαζί με Νίκο Μοσχοβίτη. Ασέβαστος. Και Αναστασία. Βεβαίως. Και Αναστασία, βεβαίως, στην κονσόλα του ήχου που σήμερα μας ήρθε περιποιημένη, ωραία, ευδιάθετη, ωρεξάτη. Για Μάκη Δημάκη, έτσι, όχι για μας, μην νομίζω ότι. Έτσι θυμάστε για να είναι στην κονσόλα του ήχου στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, καμία σχέση, έτσι. Λοιπόν, για πες. Εγώ βρήκα κουιζάκι. Ωραία, αλλά για ο Νίκος θεωρεί ότι είναι εύκολο. Βλέπετε ότι θέλει να σας βάλει σήμερα δύσκολα. Το έχει βάλει αυτό. Θα βάλουμε αυτό. Καλό είναι, ρε παιδί, αλλά νομίζω ότι είναι εύκολο. Θα έχουμε πολλές σωστές απαντήσεις. Πάρα λοιπόν, πολύ εύκολα. Ποια ομάδα, έτσι. Yes. Πέταξε εκτός Ευρώπης πέρσι τη Βασιλεία. Ωραία. Έτσι. Είχε μια ευρωπαϊκή πορεία η Βασιλεία. Σωστά. 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 Πάρα πολύ καλή. Σωστά. Κάθε χρόνο έχει μια ευρωπαϊκή πορεία. Βεβαίως. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σταθερά στην Ευρώπη και μάλιστα πέρσι έκανε μια καλή πορεία συγκριτικά με το πώς κινήθηκε στο εγχώριο πρωτάθλημα. Είχε και ομίλους. Είχε έτσι αρκετά παιχνίδια στα πόδια της. Θέλω να μας πείτε, ούτε σκόρ ούτε τίποτα, ποια ομάδα την πέταξε εκτός Ευρώπης πέρσι. Μπαίνετε λοιπόν στην κλήρωση για 5 εισιτήρια που αφορούν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βασιλεία στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό, το όνομα της ομάδας που άφησε εκτός Ευρώπης την Βασιλεία, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526, 1,24 η χρέωση, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Εύκολο. Λοιπόν, εύκολο σε βαλιμπούν του παιδιά. Θέλει να σας δώσει εισιτήρια. Ορμάτε λοιπόν, 3 η ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι, γιατί αν περιμένετε από τον Νίκο, ποιος ήταν ο σκόρερ του. Στο πρώτο παιχνίδι πάω Grasshoppers. Ναι. Απολύ να βλέπεις τέτοια πράγματα. Θυμάμαι Grasshoppers είχε έναν. Βραζιλιάνος ήταν, κάτι τέτοιο. Που ήταν πολύ καλός παίκτης, ξανθό, Νούνιες λεγόταν κάπως έτσι. Και ο Βραζιλιάνος θα ήταν. Μπορεί να ήταν και Αργεντίνος, αυτό δεν θυμάμαι. Αλλά δεν πειράζει. Okay. Λοιπόν, πόσες μέρες έχουμε ακόμα για το παιχνίδι. Λοιπόν, Παρασκευή. Κουράστηκα, θέλω να γίνει το παιχνίδι, να ξέρεις. Τώρα που τελείωσε η προετοιμασία, θέλω λίγο να τον καζώσεις λίγο. Λοιπόν, τον καζόνα είναι Σαββατοκύριακο έμεινε. Ναι. Έτσι μέχρι να κάνεις τα μπάνια σου το Σαββατοκύριακο. Την ηλιοθεραπεία σου. Δευτέρα είναι οι συνεντεύξεις, έτσι, οι καθιερωμένες συνεντεύξεις. Να δώσουμε και το πρόγραμμα, μιας και το είπαμε. Για τώρα, δώστε λίγο, ναι, να έχουμε πάει εικόνα. Την Δευτέρα το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ με την Βασιλεία. Καταλαβαίνεις ότι μέχρι την Τρίτη που είναι το μάτς έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι τα διαρκείας, είναι τα εισιτήρια με τη Βασιλεία. Είναι μια φανέλα που περιμένουμε και έχουμε έτσι μια ανυπομονησία. Για την ανυπομονησία. Και κάτω στον δρόμο με σταματούσαν να μου έλεγαν: φίλε, τι έγινε η φανέλα, έγινε. Την παρουσιάσατε. Να σου πω κάτι, πέντε με σταμάτησαν στον δρόμο. Κοροϊδεύεις τώρα, αλλά δεν έχεις δει τα μηνύματα για τη φανέλα. Και συγγνώμη, εσύ δεν έχεις έτσι μια ανυπομονησία για τη φανέλα. Δηλαδή, μόνο το πρωί που ξύπνησα, ίσως και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν αυτό. Ναι, δεν δείχνεις κανένα ίχνο σεβασμού. Δηλαδή, τα αντιληφθήκαμε και πριν. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πες λίγο το πρόγραμμα τώρα εδώ που έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, την Δευτέρα, γεμάτη ημέρα, ΠΑΟΚ, το συζητούσα χθες με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Και λέγαμε ότι ναι, μεν αυτές οι μέρες του καλοκαιριού είναι δύσκολες τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ κτλ. Στις 12, μπράβο ρε παιδιά. Περίμενε λίγο. Αλλά. Ναι. Εμείς ρε παιδί μου, ο οργανισμός ΠΑΟΚ έτσι, που έχει ένα παιχνίδι μπροστά του να περιμένει. Α, έχετε. Συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, αλλά έχετε φίλος μου ο Κώστας εδώ πέρα και μου στέλνει. Νομίζω ότι έπρεπε να βάλετε quiz που να μην μπορεί κάποιος απλά να το γουγκλάρει και έχει δίκιο. Κατάλαβες. Να σου πω κάτι, ρε Σικώστα. Βλέπεις ότι εγώ είμαι ο καλός της υπόθεσης. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θέλεις ο κόσμος να μπει στην κλήρωση. Είναι η τελευταία μέρα για εισιτήρια. Θες τον μπέδευ τον άλλον, κατάλαβες. Σου έλεγε 19. Κάτσε ρε φίλε, 19. 27 έβαλε.
Άμα το βρούμε όλο, τώρα ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Έχετε πρώτες απαντήσεις. Ορίστε. Ναι, ρε, να μπει ο κόσμος. Μα ο δεν είπα να μην μπει. Απλά να το βάλουμε και λίγο ρε παιδί μου στο τρυπάκι να. Τέλος πάντων, για συνέχεια. Για να απαντήσει λάθος, να έχουμε λιγότερες απαντήσεις. Να μην έχεις πολλή δουλειά 3-5 όταν θα κάνεις την κλήρωση ποιος απάντησε σωστά και ποιος λάθος, έτσι. Για πες. Λοιπόν. Και λέγατε λοιπόν, συζητούσατε με τον συνάδελφο. Συζητούσαμε τον Νίκο ότι το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, για τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Είναι διαφορετικό συγκριτικά με τις άλλες ομάδες, είτε την ΑΕΚ, είτε τον Ολυμπιακό. Θα μου πεις ότι θα περάσουν και αυτοί από αυτή τη διαδικασία. Αλλά όταν εσύ έχεις να περιμένεις σε 3-4-5 μέρες το παιχνίδι, προετοιμάζεσαι γι' αυτό. Κυλάνε λίγο πιο εύκολα οι μέρες, π.χ. από το τι συμβαίνει τώρα στον Άρη, στην ΑΕΚ, που ακόμη έχουν οι μέρες μπροστά. Ναι, για αυτό του χρόνου που θα έχεις κατακτήσει το πρωτάθλημα ναι. και θα μπει στο τρίτο προκριματικό γύρο, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι μέχρι τότε. Θα βαρεθώ. Ωραία. Θα ξεκινήσεις να παίζεις. Πότε ξεκινάει το προγραμματικό γύρο, αρχές Αυγούστου, εκεί, 15 Αυγούστου, εκεί μέσα, ναι, από τότε είναι. Η ΑΕΚ έχει ακόμη 2 εβδομάδες περίπου. Όχι 3. Αυτό. Του έτσι. Χρόνου λοιπόν, τέτοια εποχή και εσύ ακόμα θα παίζεις φιλικά, θα έχεις παίξει 2-3 φιλικά. Ωραία. Και μετά θα είσαι σε φάση να περιμένεις τον αντίπαλο για το τρίτο προγραμματικό. Γι' αυτό ζεις το τώρα που μπορείς. Ωραία. Το γιατί από το χρόνο το πας πιο αργά. Και περνάνε και πολύ εύκολα οι μέρες μου, θέλω να σου πω. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε την Δευτέρα, μία ημέρα πριν την αναμέτρηση με την Βασιλεία. Ξεκινάμε από πάρα πολύ νωρίς, γιατί στις 10 θα προπονηθεί ο ΠΑΟΚ στις 10 το πρωί, έτσι. Θα προπονηθεί ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, ανοιχτή η προπόνηση για τα πρώτα 15 λεπτά του προγράμματος για τους εκπροσώπους του τύπου. Είναι αυτά τα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα που βγαίνουν από τα πρώτα 15 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο το έχω μόνιμη απορία και δεν το κάνω. Γιατί είναι 15 λεπτά. Γιατί να είναι 15 λεπτά, ωραία, και να μην είναι όλοι. Δηλαδή, τι θα γίνει στην προπόνηση, ρε παιδιά, που θα είναι τόσο. Εν τω μεταξύ, γίνεται με την προϋπόθεση ότι είναι ανοιχτή και πρέπει να παίρνει κλίμα από το πώς προετοιμάζεται η ομάδα και. Πώς καταστρώνει τα πλάνα του προπονητής και έχεις 15 λεπτά που στα 15 λεπτά τι κάποιοι είναι ακόμη στα αποδυτήρια βάζουν το. Ακριβώς. Βάζουν τη φόρμα προπόνησης, άλλοι έχουν αυτό βγει. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Εννοείται δεν έχει να κάνει μόνο με όλες τις ομάδες. Ναι, και επίσης είναι τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι, δηλαδή. Τι θα γίνει στην τελευταία προπόνηση, παιδιά, τόσο πολύ. Δηλαδή, πόσο εντάσεις να ανέβουν και πόσα σχέδια να βγουν πάνω. Σου λέει μπορεί να βγάλεις ενδεκάδα από αυτό το οποίο θα δεις. Και ο προπονητής να θέλει να εκπλήξει τον. Μένουμε λίγο στους τύπους. Οκ, εντάξει. 15 λεπτά λοιπόν, 12 η ώρα, πολύ ωραία. Όχι, 10 η ώρα το πρωί. Προπόνηση, πολύ ωραία. Προπόνηση, έχουν κάποιοι έχουν εκπομπή λεπτά. Εδώ πέρα, Ελένη, γι' αυτό τα σκέφτονται αυτά. Και στις 12, 12 Νίκο. 12 μου. Και 4 δηλαδή με το καλό, ωραία. Θα είσαι εσύ εδώ. Πολλές ερωτήσεις. Εγώ στην Τούμπα. Μόνο ο Λουτσέσκου θα μιλήσει. Και ο Αντελίνο Βιερίνια. Τουλάχιστον έχει τη μία. Τουλάχιστον σε θέλω. Εσύ πρέπει να έχει πάει τουλάχιστον με μία λίστα ερωτήσεων. Άμα θα είσαι εκεί, θα έχεις τουλάχιστον 2 και το καθένα. Όχι για μένα. Για τη φουκαριέρα την εκπομπή που έχουμε πίσω. Ακριβώς. Έτσι για να βγει ζωντανά. 12 η ώρα λοιπόν από το γήπεδο της Τούμπας, από την αίθουσα τύπου του γήπεδου της Τούμπας, θα ακούσετε και θα ακούσουμε και εδώ ζωντανά μέσα από τον Λίμπερο 107,4 τον Ράσβαν Λουτσέσκου και τον αρχηγό της ομάδας, τον Αντελίνο. Ερωτήσεις πολλές δεν είναι. Πολλές ερωτήσεις. Πρώτο παιχνίδι τη σεζόν Champions League παίζεται. Τι. Πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις. Και να μας πει ο υπεύθυνος τύπου εκεί μία ερώτηση ο καθένας. Οπ, αδερφέ, θα του πω δεν κατάλαβα. Όχι, δεν κατάλαβα καλά. Γίνεται. Θα πω κι εγώ από εδώ. Βάλε με ανοιχτή ακρόαση. Ανοιχτή, ναι, έχω μια απορία για τον προπονητή. Λοιπόν, λογικά οι Ελβετοί θα έρθουν το μεσημέρι, θα πατήσουν το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη. Έχουν αγώνα Σάββατο, ρε. Σάββατο απόγευμα. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από Βασιλεία από επίσημο παιχνίδι. Λίγο ένα ζήτημα τώρα που θα παίξουν. Παίζουν Σάββατο με Σεντ Γκάλεν. Δύο παιχνίδια μέσα σε 4 μέρες. Σάββατο, Κυριακή είναι αυτό της αποθεραπείας μετά την προπόνηση. Έλα, ας το εκμεταλλευτούμε. Δευτέρα μπαίνουν αυτό στο αεροπλάνο. Αυτό λέω. Εγώ νόμιζα ότι το πρωτάθλημα του ξεκινούσε το Σαββατοκύριακο ανάμεσα στα δύο παιχνίδια. Όχι, 21 του μήνα ναι. Και 24 δίνουν το επόμενο παιχνίδι. Βέβαια μπορεί να μπουν σε έναν αριθμό, έτσι. Δεν ξέρει πώς. Ναι, στην λειτουργεί. Αρχή ειδικά αυτό βοηθάει, ναι. Σωστά. Έρχονται το μεσημέρι λοιπόν οι Ελβετοί και 7 η ώρα θα μιλήσουν, θα ανοίξουν τα χαρτιά τους. Σίγουρα προπονητής της ομάδας ο Ράφαελ Βικί και ένας ακόμη παίκτης. Και κατόπιν 8 η ώρα θα προπονηθούν. Σούπερ, σούπερ, και παιδιά, πράγμα, το πρόγραμμα της Δευτέρας είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι έχει, πάρα και πρόγραμμα, έχει και κλήρωση μπάσκετ της 5.30. Δηλαδή είναι, η Δευτέρα είναι κρέμα, είναι πολύ ωραία. Μπράβο. Τέτοιες Δευτέρες θέλουμε, ναι. 5.30. Να βολεύουν και ώρες όμως, κατάλαβε, μην κάθονται όλα μαζί. Έτσι όπως το έχεις κάνει, Μπούντου, έχει πάει πάρα πολύ ωραία. Είδες. Είναι υπέροχα. Είδες. Για μας δουλεύουν. Μπράβο, μπράβο, λοιπόν, συγχαρητήρια. Έχω μπροστά μου και την λίστα της Βασιλείας για τα ματς με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Να μπούμε τώρα στο Βασιλεία 24 να δούμε. Είναι μέσα και ο Κώστας Δημητρίου. Τι ενδεκάδα έχουν για το αυριανό παιχνίδι. Πώς είναι να παίξουν. Είναι μέσα και ο Κώστας Δημητρίου, έτσι.
το παιδί που έφυγε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ με μεταγραφή για την Βασιλεία. Νομίζω ότι έχουν μπει όλοι κανονικότατα. Βλέπω και τον Καλούλο εδώ μέσα, τη μεταγραφή. Ο Όμλιν, ο τερματοφύλακας, ο οποίος λογικά θα είναι ο βασικός. Ναι, όλοι οι παίκτες κανονικά βρίσκονται, όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες, στην λίστα της Βασιλείας για τα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Χθες βγήκε και η λίστα του ΠΑΟΚ, έτσι έγινε γνωστή τα ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην λίστα του δικεφάλου με φόντο τα παιχνίδια με την Βασιλεία, από τα οποία λείπει βεβαίως το όνομα του Τιμπόμου Λεν. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη για τα πρώτα παιχνίδια. Όχι, δεν είναι έκπληξη, γιατί ούτως ή άλλως ο Γάλλος έχασε ένα μεγάλο διάστημα της προετοιμασίας, το μεγαλύτερο για την ακρίβεια διάστημα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Ακόμη δεν έχει μπει σε ρυθμούς προπονήσεων. Η αλήθεια είναι, ανεβάζει ρυθμούς και την τελευταία μέρα, στο τελευταίο φιλικό, τον είδαμε να κάνει προπόνηση με μπάλα. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα ο Λουτσέσκου θα μπορούσε να βασιστεί πάνω στον Γάλλο. Γι' αυτό λοιπόν είναι εκτός της λίστας του ΠΑΟΚ για τους αγώνες με την Βασιλεία. Εκτός είναι και ο νεαρός Μπαλογιάννης, έτσι, ο οποίος ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα προετοιμασίας και το πρώτο και το δεύτερο, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην λίστα του ΠΑΟΚ για τους αγώνες με τη Βασιλεία, γιατί δεν λογίζεται, έτσι, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ούτε ως club trained, ούτε ως association trained. Οπότε έπρεπε να δηλωθεί ως ένας από τους 17 ελεύθερους παίκτες, δηλαδή στην ουσία να πιάσει μία θέση από τους υπόλοιπους 17, που προφανώς βρίσκονται έτσι σε πιο βασικό πλάνο για τον Λουτσέσκου. Θυμίζουμε ότι τόσο η Βασιλεία όσο και ο ΠΑΟΚ έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε δύο αλλαγές, έτσι, από την λίστα που έχουν διαμορφώσει 24 ώρες πριν την σέντρα του πρώτου παιχνιδιού. Είναι αυτό το παραθυράκι το οποίο δίνει η UEFA στις ομάδες, αν και εφόσον προκύψει κάποιο απρόοπτο οτιδήποτε, να μπορούν να προχωρήσουν σε δύο αλλαγές, αλλά αυτές θα πρέπει να γίνουν 24 ώρες πριν την σέντρα του πρώτου παιχνιδιού. Οι παίκτες λοιπόν που βρίσκονται στην διάθεση του ΠΑΟΚ για τα μάτς με την Βασιλεία βάσει της λίστας που υπάρχει στην UEFA είναι καταρχάς και οι τέσσερις τερματοφύλακες. Γλύκος. Έρχονται. Καλύτερα να είσαι μόνος σου Δευτέρα στο στούντιο, γιατί κάθε λεπτό που είναι η Μπούντο στο στούντιο οι πιθανότητες να τραυματιστεί παίκτες αυξάνονται, λένε εδώ. Ήρθε ένα μήνυμα. Φαντάσου τι κλίμα έχει διαμορφώσει για εγώ, μένα. Εγώ δεν είπα τίποτα χθες. Τι κλίμα. Εγώ δεν είπα πολύ τίποτα. Προτιμότερο να είμαι δίπλα στην ομάδα. Έτσι, αυτό μας λέει. Εδώ ένας φίλος. Ναι. Αυτό μας λέει. Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε και νέα από το μέτωπο Μπίσες, Βαρέλ, Καντούρη και Βαρέλα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, λέγαμε για τους παίκτες που είναι στην διάθεση του ΠΑΟΚ για τα μάτς με Βασιλεία. Είναι και τέσσερις τερματοφύλακες, Γλύκος, Ρέι, Πασχαλάκης, Γιαμπάνης. Στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας έχουμε Βαρέλα, Κρέσπο, Χατσερίδης, Μαλεζάς, δεν είναι μέσα ο Μιχόγεβιτς, από mm-hmm. ό,τι είδα. Μάτος Κίτσιου για τα δεξιά, Βιερίνη Αλίρατζης αριστερά και πάμε στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και οι τέσσερις και οι πέντε μάλλον, έτσι, γιατί ποιος μας, όχι, και οι τέσσερις, Κάνιας, Χαρίση, Σάχοφ, Μαουρίσιο και από εκεί και πέρα Πέλκας, Ελκαντουρί, Μπίσεσβαρ, Λιμιός, Λάμπρου, Ζαμπά, Ουάρντα, Μιστακίδης και Πρίγιοβιτς. Δεν άφησε κανέναν εκτός ο Λουτσέσκου. Εντάξει, δεν έχει κάποια έκπληξη τώρα. Τι περιθώρια είχε, έτσι. Ναι, δεν είχε κάποιο όνομα, ξέρεις, που πολλές φορές μπορεί να μείνει έξω και να δημιουργήσει οποιοδήποτε ζήτημα. Okay. Είναι ξεκάθαρο ότι τους πήρε όλους και του Μπαλογιάννη το θέμα έμεινε, εξηγήθηκε για ποιο λόγο δεν είναι μέσα. Ο Μουλέν ουσιαστικά δεν έχει προετοιμαστεί με την ομάδα. Όχι, λόγω έχει αυτού του τραυματισμού. Στο πέλμα είναι, καλά θυμάμαι. Στο πέλμα. Ναι. Στο δεξί πέλμα, στο άλλο πόδι από εκεί που είχε το τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στο κλείσιμο της περσινής σεζόν. Αυτό δεν έχουμε δει, ρεσί, καθόλου. Δεν τον έχουμε δει. Δεν έχουμε καθόλου εικόνα, η αλήθεια είναι. Ναι. Οπότε εντάξει, δεν έχει κάτι το μεμπτό έτσι αυτή η λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με τη Βασιλεία. Από ό,τι είπε και πριν, η Βασιλεία δεν έχει κάποια έκπληξη. Δηλαδή, οι περισσότεροι, όλοι οι παίκτες τέλος πάντων, είναι μέσα στην αποστολή. Λοιπόν, λέω μετά το διάλειμμα να δούμε λίγο τι άλλο κινείται ποδοσφαιρικά, ό,τι άλλο υπάρχει. Εσείς, FM, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και την απάντηση στην ερώτηση από ποια ομάδα αποκλείστηκε πέρσι η Βασιλεία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εύκολη ερώτηση, την επέλεξε η Ελένη Μπούντου. Τι να κάνουμε, παιδιά, εύκολο είναι. Ωραία. Στο τέλος, γύρω στις 3, η κλήρωση για τα 5 εισιτήρια τελευταία είναι σήμερα. Έτσι δεν είναι, δεν νομίζω. Όχι. Μπράβο. Σήμερα τελειώνουμε. 5 τελευταία εισιτήρια λοιπόν το ΠΑΟΚ 24 για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία. Ποια ήταν η ομάδα η οποία πέρσι απέκλεισε
τη Βασιλεία από τις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Δευτέρα μεσημέρι η Βασιλεία στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Τι λέει, ρε. Okay. Εντάξει, γιατί υπήρχε και ένα ενδεχόμενο, μήπως έρθει Κυριακή, αλλά όχι. Δευτέρα μεσημέρι, κανονικά, στην πόλη μας η Ελβετή. Οι οποίοι είπαμε αύριο έχουν πρεμιέρα στο Ελβετικό Πρωτάθλημα που ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Υποδεχόμενη τη Σεν Γκάλεν. Είναι λίγο ένα θέμα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ενημερώσει επισήμως ότι θα έχει άνθρωπο εκεί, αλλά είναι, νομίζω, πολύ πιθανό να είναι κάποιος εκεί. Και αν δεν είναι, εντάξει, το σκάουτινγκ πάλι μπορεί να γίνει για το παιχνίδι αυτό. Είναι λίγο ένα θέμα το ότι ξεκινάνε τώρα οι Ελβετοί, καθώς είναι αρχή τη σεζόν. Τώρα, εγώ νομίζω ότι ήταν ανάμεσα στα δύο παιχνίδια το ξεκίνημα της Ελβετίας. Και στη λογική ότι η Βασιλεία έχει παιχνίδι αύριο, έχει παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Τρίτη. Ξαναπαίζει Σάββατο στην έδρα της Ξαμάξ και μετά ξανά με τον ΠΑΟΚ Τετάρτη. Ξεκινάει πολύ απαιτητικά η σεζόν για αυτήν. Και επειδή έχουμε αναφέρει πολλές φορές σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ότι η Βασιλεία έχει θέμα. Έχει κάνει αλλαγές στο ρόστερ της, έχει καινούργιους παίκτες. Νομίζω στην αρχή σε αυτά τα παιχνίδια να τη βοηθήσουν το να έχει συνεχόμενα μάτς, καθώς έχουμε πει ότι όταν έχεις πολλά περισσότερα παιχνίδια έχεις και περισσότερες ευκαιρίες, ξέρεις, να βρεις χημεία, αριθμό και όλα αυτά. Απλά είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το τελευταίο φιλικό ήταν εκείνο με τη Φέγενορντ, δεν έχει άλλο, το βλέπω. Ναι, εκείνη η πεντάρα εννοείς, την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Η δύσκολη μέρα με 4 το πρωί που έπαιξαν, που έπαιξε η δεύτερη ομάδα. 9 γκολ σε 9 μέρα, καλά ήταν. Καλύτερα και βέβαια το απογευματινό φιλικό με την Φέγερνοντ, με τον Φαν Πέρση, έτσι, που έβαλε 2 γκολ στους Ελβετούς. Έφαγαν πεντάρα, ναι, είχαν αρκετά προβλήματα στην άμυνα. Ήταν και σε κακή ημέρα, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, και ο τερματοφύλακας. Εντάξει, γενικά τα φιλικά δεν λένε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι, έτσι. Νομίζω ότι περισσότερο, τουλάχιστον το σκορ, ρε παιδί μου, το αποτέλεσμα των φιλικών. Γιατί θες να δεις πρόσωπα, θες να δεις συνεργασίες, θες να δεις καταστάσεις παικτών, φυσική κατάσταση παικτών, η αλήθεια είναι. Οπότε, αλλά θα μου πεις και η πεντάρα είναι λίγο δύσκολη. Στον ΠΑΟΚ, αν είχαμε πεντάρα έτσι, στην πρόβα Τζενεράλε πριν τη Βασιλεία, θα είχαμε και ανάλογη μουρμούρα, έτσι, ανάλογη γκρίνια. Ναι. Θα ήταν ένα έτσι δυνατό καμπανάκι. Η Ελβετία, η οποία έχει προβλήματα τραυματισμού στην παρούσα φάση, έχει 4 απουσίες με φόντο το μάτς της Τούμπας. Κοίτα, βλέπω ότι δεν έχει τον Ξάκα, τον αδερφό του... Έτσι δεν είναι. Λάθος το είπα, καλέ. Είναι αυτός, τι κοιτάς. Με προβληματίζεις. Ναι, συνέχισε. Όχι, με αφήνεις να εκτίθεμαι. Ναι. Επίσης βλέπω εδώ τραυματία για το κάμπο. Δεκάρι, ναι, αυτός εδώ πέρα. Αυτό πήγα να σου πω. Αυτός είναι θέμα, αν λείπει. Ότι έχει κάποια προβλήματα τραυματισμού, 4 στο σύνολο, γιατί εκτός παιχνιδιού Τούμπας θα οριστικό μείνει... αυτό. Ναι, βάσει του ρεπορτάζ που προκύπτει από την Βασιλεία. Βασιλεία 24, έτσι. Ναι, ναι. Θα μείνει ο 25χρονος Κολομβιανός στόπερ Έντερ Μπαλάντα, ναι, ο οποίος προέρχεται από Βασικός, φλάση, ο συγκεκριμένος. Έτσι. Ναι. Ο 23χρονος επιτελικός μέσος Σάμουελ Κάμπο. Πέρσι 6 γκολ, 15 assist, 35 συμμετοχές. Τον λες και βασικό, έτσι. Φυσικά. Και καλή χρονιά. Και στη Θεσσαλονίκη δεν θα ταξιδέψει ο 27χρονος κεντρικός χαφ Τόλαντ Τσάκα. Τσάκα ή Ξάκα, ποιο είναι το σωστό. Τσάκα. Γιατί Τσάκα. Αχ, μωρέ, Νίκο, να σου πω κάτι. Και χθες με αυτόν τον Green, έτσι, ναι, του μπάσκετ, δεν ήξερα να λέγεται Green Grain. Τώρα τι θέλεις, να ανοίξουμε... Green λέγεται, ρε. Green. Προς το μπάσκετ είναι εύκολο, ξέρεις τι θα κάνεις όταν μπερδεύεσαι με τέτοια ονόματα. YouTube και ακούς την περιγραφή. Και όπως τον λέει, αυτό είναι. Καταλαβαίνεις. Γιατί δηλαδή αυτός που κάνει περιγραφή να το λέει σωστά. Γιατί είναι Αμερικάνος. Α, οκ. Και ξέρει περισσότερα θεωρείς από μένα, ναι, που είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι πολύ εύκολο. Green, αν μπερδεύεσαι με ονόματα, ναι. Ούτε Greeny. Γιατί χθες ήθελα να λέγανε. Green το λέγανε σε μεταδόσεις. Νόμιζα Γκρίνι, όπου ακούστηκε το όνομα, τέλος μετά Γκρίνι και τελικά κατέληξα Γκρίν. Ναι, αλλά Green θα μας τα πεις για τον Γκρίν, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, λέγαμε ότι εκτός του παιχνιδιού της Τούμπας θα μείνει
ο Τσάκα, ή πώς τον είπες εσύ? Ξάκα. Ξάκα, έτσι. Αδερφός του Ελβετοαλβανού τέτοιου, έτσι. Αυτός είναι. Αδερφός είναι. Νομίζω αδερφός είναι. Ή ξάδερφος. Είναι και πολλοί αυτοί, ξέρω, έχουν μπερδευτεί. 34 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ πέρσι. Έτσι, καθώς έχει σοβαρό, προέρχεται μάλλον από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο από την περσινή σεζόν, αλλά και ο 20χρονος στόπερ Εράι Κουμάρτ λόγω προβλήματος στον ώμο, ο οποίος πέρσι είχε 12 συμμετοχές. Τουρκο-ελβετός λέει αυτός. Εντάξει, εδώ τώρα βλέπω umlaut πάνω από το U, οπότε μπορεί να είναι Κουμάρτ ή Τσουμάρτ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχουμε και προπόνηση από τον ΠΑΟΚ, βγήκε πριν από λίγο. Για να δούμε. Όλα καλά, Ελένη Μπούντου. Είπα κάτι? Όχι, δεν είπες κάτι, απλά λέω όλα καλά, καταρχάς, για να μην τρομάζει ο κόσμος. Καταρχάς, να δώσουμε το ρεπορτάζ χθες από τις μαγνητικές εξετάσεις, έτσι, στις οποίες υποβλήθηκαν Diego Bisesvar και Omar El Kadouri. Είπαμε χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι η πρωινή προπόνηση δεν έκλεισε καλά για τον ΠΑΟΚ. Έκλεισε με δύο σοβαρά προβλήματα που αφορούσαν τον Bisesvar και τον El Kadouri. Αντίθετα, καλά ήταν τα νέα για τον Βαρέλα, ο οποίος φαίνεται ότι ξεπερνάει σταδιακά το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στην Ολλανδία. Ακολούθησε θεραπεία τις δύο προηγούμενες ημέρες, την ημέρα της επιστροφής του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και την ημέρα που η ομάδα είχε ρεπό, και φαίνεται ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ράσβαν Λουτσέσκου. Αλλά χθες είχαμε έτσι ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Bisesvar. Βάσει των αποτελεσμάτων της μαγνητικής, εγώ νομίζω ότι αναθάρισαν στον ΠΑΟΚ με τον Bisesvar, γιατί χθες λέγαμε ότι χάνει και τα δύο μάτς με την Βασιλεία. Τελικά φαίνεται ότι σίγουρα χάνει το μάτς της Τούμπας, αλλά έχει ελπίδες για το παιχνίδι της Ελβετίας, για τον επαναληπτικό, έτσι, που θα διεξαχθεί την 1η του Αυγούστου. Η μαγνητική τομογραφία του Bisesvar ήταν καθαρή σε ό,τι έχει να κάνει με κάποια ζημιά, είτε στον μηνίσκο είτε στον χόνδρο. Ξέρεις τι θα σήμαινε ένα πρόβλημα στον μηνίσκο είτε στον χόνδρο, έτσι. Αλλά ευτυχώς τα αποτελέσματα ήταν καλά, η μαγνητική ήταν καθαρή, αλλά βάσει της ενημέρωσης που έδωσε ο ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιριστής, λόγω της γενικότερης επιβάρυνσης της προετοιμασίας και εξαιτίας χτυπήματος που δέχθηκε στο φιλικό με την Γκράφσα, που βλέπεις ότι αποκομίσαμε δύο προβλήματα, έτσι. Mm-hmm. Ένα με τον Βαρέλα και ένα με τον Bisesvar. Τον Bisesvar δεν κατάλαβαν, ήταν από το φιλικό, δηλαδή από κάποια κλωτσιά. Από κλωτσιά ήταν το όλο σκηνικό. Από τη γενικότερη επιβάρυνση της προετοιμασίας. Ένα μπράβο. Και δέχτηκε και ένα χτύπημα και ήρθε και έδεσε η κατάσταση για τον Ολλανδό. Εμφάνισε υδραθρό, έτσι. Και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα θεραπείας. Πώς το είπες αυτό? Ίδραθρο. Ίδραθρο. Πώς το διαβάζεις εσύ αυτό? Εμφάνισε ίδραθρο. Πρώτη φορά νομίζω το βλέπω, η αλήθεια αυτό είναι. Αυτό είναι για ασκήσεις φωνητικής. Ίδραθρο. Ωραία. Ναι. Έτσι. Και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα θεραπείας, προκειμένου να υποχωρήσει η φλεγμονή που έχει εμφανίσει στο γόνατό του ο Bisesvar. Σίγουρα, οριστικά και δυστυχώς, ο Bisesvar τίθεται εκτός του αγώνα της Τούμπας, αλλά υπάρχει και ένα αλλά, το οποίο αφήνει μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Έχει ελπίδες να προλάβει τον επαναληπτικό με την Βασιλεία. Από εκεί και πέρα, καλά ήταν τα νέα για τον Omar El Kadouri. Η μαγνητική του ήταν καθαρή, άρα σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα ανεβάσει ρυθμούς επανένταξης τις επόμενες μέρες με φόντο το παιχνίδι της Τρίτης και υπολογίζεται να είναι στη διάθεση του Ράσβαν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση της Τρίτης. Όλα αυτά μέχρι χθες, έτσι, γιατί σήμερα τελείωσε η πρωινή προπόνηση, έτσι, με πολύ αέρα στην νέα μεσημβρία. Σκέψου ότι εδώ είχαμε αέρα, από χθες το βράδυ ξεκίνησε έτσι ο πολύ έντονος αέρας. Φαντάσου στη νέα μεσημβρία τι γινόταν σήμερα το πρωί. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος επέμεινε στον τομέα της τακτικής συμπεριφοράς, δουλεύοντας πάνω σε λεπτομέρειες που θεωρεί βεβαίως σημαντικές για το παιχνίδι κόντρα στους Ελβετούς. Βεβαίως το πρόγραμμα είχε και ασκήσεις φυσικής κατάστασης με μπάλα. Λοιπόν, στα πρόσωπα που μας ενδιαφέρουν και μας καίνε, ο Omar El Kadouri συμμετείχε στο τακτικό κομμάτι και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά στον τομέα της δύναμης προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος. Λογικά θα είναι στην αποστολιστικά οχτάδα. Ανεβάζει ρυθμούς. Ο Bisesvar συνέχισε με πρόγραμμα αποθεραπείας, με ασκήσεις στην πισίνα. Αύριο Σάββατο η ομάδα θα προπονηθεί στις 7
στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Mm-hmm. Πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι απουσιάζει από το report της προπόνησης το όνομα του Βαρέλα, άρα σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του και συμμετέχει κανονικά με το υπόλοιπο group, με την υπόλοιπη ομάδα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε εντάξει, κάτι καινούργιο κακό δεν βγήκε. Ο Ελκαντουρί έχασε κάποιες προπονήσεις στο τέλος της στην Ολλανδία. Οι τελευταίες ημέρες δεν κύλησαν καλά. Ναι, οπότε πες ότι είναι περίπου καμιά εβδομάδα πάνω κάτω η απουσία του και το θέμα αυτό, αλλά okay. Αν πεις ότι πριν από αυτό μπορεί να είναι ακόμα και ένας υποψήφιος για την ενδεκάδα, τώρα που έχει μείνει πίσω, λογικά και εφόσον είναι και καλά και έχει ξεπεράσει το θέμα του, θα είναι έτσι στην 18άδα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και θα είναι μια επιλογή για τον Λουτζέσκου. Όχι για βασικό, έστω για 20-30 λεπτά, άμα χρειαστεί. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας και ποια ήταν η ομάδα η οποία απέκλεισε πέρσι τη Βασιλεία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο 5-45-26 η απάντηση, στις 3-5 αυτοί που απαντήσετε σωστά, δηλαδή όλοι, γιατί... Για να δω λίγο, για να δω. Τι να δεις τώρα, σου λέω, δεν υπάρχει κάποιος που έχει δώσει λάθος απάντηση. Όχι, ούτε μία λάθος απάντηση. Αφού σου λέω τώρα, εντάξει. Σε 3-5 λοιπόν θα βγουν οι 5 νικητές, γιατί λογικά όλοι θα απαντήσετε σωστά. Και έτσι τότε θα κάνουμε την κλήρωση για τους 5 που θα πάνε στη Τούμπα την Τρίτη. Ο Σουηδός μήπως μας έφτισε ήδη οριστικά και δεν το λένε. Μας έφτισε. Διακοπές κάνει, έτσι. Φίλε μου, 7-18 αν βλέπω καλά από εδώ. Ναι. Διακοπές δεν κάνει. Δεν ξέρω αν το θέμα το έχει παρατήσει ο ΠΑΟΚ ή το έχει παρατήσει ο Σουηδός. Νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει την απόφαση ότι πάει σε κάποια άλλη περίπτωση, θα το είχαμε μάθει κάπως. Είτε επίσημα είτε ανεπίσημα. Αν είχε αφήσει δηλαδή την περίπτωση του Βέρμπλουμ. Τώρα όμως μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος ακόμα και να προχωρήσει το θέμα του. Έτσι. Πες, παιδί μου, ότι ξαφνικά απαντάει. Πες ότι ανακοινώνεται αύριο. Αύριο. Δεν μπορεί να μπει στη λίστα βάσει των 2 αλλαγών που έχει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ. Έτσι, 24 ώρες πριν τη έντρα του παιχνιδιού. Ναι. Είναι το μόνο. Και εκτός από αυτό, είναι ότι θα μιλάμε πάλι για ένα παίχτη ο οποίος θα μπει στην ομάδα μετά από καιρό. Έχοντας χάσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και ουσιαστικά ο συγκεκριμένος κάνει και διακοπές από όσο έχω δει. Δεν τον βλέπω να κάνει και. Να τον έχει φάει και δουλειά, ας πούμε, ότι είναι στο γήπεδο κάθε μέρα. Οπότε θα έχει και αρκετό χρόνο μέχρι να φτάσει το κορμί του σε μια κατάσταση τέτοια, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμος. Οπότε ο συγκεκριμένος, ο Βέρμπλουμ, ακόμα και να τελειώσει θετικά, μιλάμε για μια περίπτωση τύπου Μαουρίσιο, όπως ήταν πέρσι, που μπήκε στην ομάδα μετά από καιρό. Ακόμα και να τελειώσει θετικά, έτσι, που δεν υπάρχει απαραίτητα πληροφόρηση ότι υπάρχει συμφωνία ή ότι υπάρχει. Ότι είχε απόσυρση τέλος πάντων ενδιαφέροντος. Όπως είχε πει και ο προπονητής στις δηλώσεις του, μην ξεχνάτε ότι πέρσι πήραμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι προήλθαν από διακοπές, έτσι. Άρα σου λέει ότι πέρσι, ναι, μεν είχαμε ένα μεταγραφικό ντεμαρά στις τελευταίες μέρες, αλλά είχα να διαχειριστώ παίκτες και να τους ενσωματώσω σιγά-σιγά στο υπόλοιπο group. Παίκτες οι οποίοι δεν είχαν κάνει προετοιμασία. Mm-hmm. Έτσι. Και ήθελαν χρόνο προκειμένου να μπουν σταδιακά και να βεβαίως να καταλάβουν, να κατανοήσουν τη φιλοσοφία του και να αρχίσουν να αποδίδουν βάσει των ικανοτήτων τους και της αξίας τους. Έτσι, τελευταία μέρα μεταγραφών. Οπότε και ο Βέρμπλουμ εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Αν και εφόσον έτσι λέμε, γιατί εδώ και 2 μήνες, πόσο είναι. Νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο το όριο όσον αφορά τον Βέρμπλουμ. Κάνει διακοπές, απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές. Το έχεις στηρίξει αυτό, παιδιά, εντάξει, είπαμε. Νομίζω ότι τον μοχθούν οι ποδοσφαιριστές. Έτσι. Εντάξει, είπαμε, ρε φίλε, κάνει διακοπές, οκ. Okay. Ναι, πάνε 10, 15, 20 μέρες, οκ. Αλλά το έχεις ξεφτυλίσει, ρε φίλε, οκ. Okay. Συνεχίζει η γυναίκα να ανεβάζει από τίποτα πισίνες και τέτοια. Νοείται. Κάθε μέρα. Εννοείται, κάθε μέρα. Ανελιπώς. Τι λέρεσαι. Ανελιπώς. Μπράβο. Χρόνια πολλά στον προπονητή μας Ηλία Παπαθεοδόρου που έχει σήμερα την ονομαστική του γιορτή. Πολλά. Ο coach έχει και έναν ακόμη πολύ σημαντικό λόγο για να είναι χαρούμενος, καθώς γιορτάζει και η κόρη του Ηλιάνα. Χρόνια πολλά. Ηλίας και Ηλιάνα, έτσι. Χρόνια πολλά στον προπονητή, χρόνια πολλά στον δικό μας τον Λίδο Καπράλο. Είναι αυτή η μικρή που βλέπουμε τη φανέλα του coach, στην αγκαλιά του coach. Ναι, αυτή είναι. Έλα. Είχε ένα γιο που είναι πολύ μεγάλο. Πυραυλοκίνητος. Ναι. Πυραυλοκίνητος, ναι, ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν στον coach, χρόνια πολλά σε όλους
σε όλους εσάς που γιορτάζετε, του προφήτη Ηλία σήμερα, έτσι. Χρόνια πολλά στον Ηλία τον Καπράλο, του δικό μας. Έχουμε άλλο Ηλία. Στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, Ηλία. Ηλία Χαραλάμπους. Ηλία Αναστασάκο. Ηλία. Ηλία. Ηλία του Σταύρου. Όχι, όχι. Ηλία εκεί δεν μας κάνει. Και είναι Ηλία σκέτο. Ηλία δεν μου ήρθε κάτι. Από τα άλλα τμήματα μην ξεχνάμε κανένα, δεν ξέρω. Α. Ηλίας Παπαθεοδόρου, τον είπαμε. Χρόνια πολλά, αρέσει. Χρόνια πολλά. Α, υπάρχει, βλέπεις, έτσι, έχει ζήτηση. Έχει κοινό, coach, γιατί απ' έξω το στούντιο μπαίνει ο κόσμος για να μας θυμίσει ότι έχει σήμερα, ότι γιορτάζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μεταγραφές να σας κερνάει και επιτυχίες, εύχομαι. Ναι. Πώς φάνηκε η και λίγη τύχη να έχει. Νομίζω ότι αυτό είναι πάνω απ' όλα. Πολύ τύχη να έχει. Υγεία και τύχη, αυτό. Τα άλλα όλα. Γιατί πέρσι σεζόν δεν ξεκίνησε καθόλου μα καθόλου καλά. Εντάξει, μετά για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Όχι, σε θέμα τύχης εννοώ. Α, έτσι, okay. στο group που είχε. Θυμάμαι μέχρι τον Νοέμβριο έβγαινες για απρόπτα, έτσι. Όχι, αυτή η προπόνηση ολοκληρώθηκε με το τάδε απρόπτο, εκείνη η προπόνηση με το τάδε, εκτός θα μείνει ο τάδε. Θύμησε ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ στις καλές ένδοξες μέρες των 9-11 θλάσεων. Εκτός του γηπέδου. Δεν τα ξεχνάς αυτά. Εκτός του γηπέδου. Ναι. Ναι, δεν βαθιά ακούγεσαι. Δεν ήταν παίκτης. Τέλος πάντων, είχαμε πολλά τέτοια πέρσι. Ας δούμε πώς θα πάει φέτος. Σου άρεσε τώρα, σέψε. Πάρα πολύ, το Ηλιάνα. Ηλιάνα. Ξέρεις ποιο όνομα παίζει πάρα πολύ, έτσι. Νομίζω ότι σε 10-15 χρόνια τα κοριτσάκια στο σχολείο θα είναι κάτι αντίστοιχο σαν το Μαρία ή το Ελένη. Για πες. Νεφέλη. Μαρία Ελένη. Α, οκ. Νεφέλη. Δηλαδή, όλοι πάνε και βαφτίζουν τα παιδιά τους, τις κόρες τους, Νεφέλη. Δηλαδή σε 15 χρόνια σε ένα δημοτικό εδώ στο. Ο γιο σου δηλαδή. Θα έρχεται να σου πει: Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ η Νεφέλη. Η Νεφέλη, δεν είναι σαν το η Μαρία. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι. Okay. Λοιπόν, πάμε αλλά στο. Πολύ ωραίο το Ηλιάνα τώρα το δούλεψε στο μυαλό μου. Σου άρεσε το Ηλιάνα, να το έχουμε στο νου μας. Λοιπόν, 5 νικητές στις 3 παρακάτι θα κληρώσουμε. Εσείς στέλνετε, είπαμε, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ομάδα η οποία απέκλεισε τη Βασιλεία πέρσι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αποστολή στο 54526. Θα μπείτε στην κλήρωση να βγάλουμε 5 νικητές στο τέλος. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτό το περίεργο το είδες. Παρακαλώ. Αυτό λέω το περίεργο το είδες. Για πες το. Υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα από την Τουρκία το οποίο λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την Trabzonspor. Yes. Έτσι. Τη λέω σε δύο σύλλαβες, έτσι. Ένα Trabzonspor, γιατί είναι από τα δύσκολα. Εντάξει, δεν είναι και Gertzler-Billingi. Που είχε ένα δημοσίευμα, θυμάσαι, για τον Μπίσεσβαρ. Και έλεγα, που θες να πάθει ρε Μπίσεσβαρ εκεί. Δεν μπορούμε ούτε το όνομα να πούμε. Ναι. Που εννοείται, εντάξει, όπου και να είναι ο Μπίσεσβαρ θα είμαστε φαν, έτσι, από μωρά. Mm-hmm. Αλλά εκεί δεν γινόταν να πάει, δεν μπορούσαμε να το πούμε το όνομα. Τέλος πάντων, για να επανέλθω σε αυτό το οποίο ξεκίνησα να λέω, υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία που αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο ΠΑΟΚ θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την ομάδα της Τουρκίας στο πλαίσιο των εορτασμών της Trabzonspor. Έτσι, γιατί αυτό, συμπληρώνει τα 51 χρόνια ζωής η τουρκική ομάδα, οπότε θα το γιορτάσει με μια σειρά φιλικών παιχνιδιών που θα δώσει με διάφορες ομάδες, ανάμεσα στις οποίες είναι και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι η Κάλιαρη η μία και είναι ο ΠΑΟΚ η άλλη ομάδα. Το φιλικό με την Ιταλική ομάδα σημειώνουν οι Τούρκοι ότι θα γίνει στις 29 Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη και γράφουν ότι 4 Αυγούστου θα γίνει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τραπεζούντα. Πάμε λίγο να τα βάλουμε χρονικά κάτω. 1 Αυγούστου ο ΠΑΟΚ θα δώσει το επαναληπτικό παιχνίδι με τη Βασιλεία στην Ελβετία, έτσι. Είναι το παιχνίδι της Ρεβάνς. Αν περάσει στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ, έτσι, που κάτι το οποίο ευχόμαστε όλοι βεβαίως, τότε ο πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο είναι είτε 7 είτε 8 Αυγούστου, αναλόγως την ημέρα της κλήρωσης, έτσι, πότε θα βγει το συγκεκριμένο. Άρα, με φιλικό παιχνίδι στις 4 Αυγούστου και φιλικό στην Τραπεζούντα, δεν βγαίνουν κάπως τα νούμερα χρονικά. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις ανεξάρτητα από την Βασιλεία, άρα δεν ξέρω αν το εν λόγω δημοσίευμα έχει κάποια βάση ή αν θα παραστούν στην Τραπεζούντα προκειμένου να τιμήσουν την Trabzonspor για τα 51 χρόνια ζωής τα οποία συμπληρώνει ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν βρίσκονται έτσι στην πρώτη διαλογή, στην πρώτη ομάδα. Αλλά είναι έτσι ένα δημοσίευμα το οποίο το καταγράφουμε κι εμείς, γιατί
μας ήρθε σήμερα από την Τουρκία. Και τώρα να. Δηλαδή, τι να γίνει, παιχνίδια ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκά και να είναι φιλικό, δηλαδή. Ναι, και να πας να ταξιδέψεις στην Τουρκία για φιλικό. Ναι, μου κάνει λίγο εντύπωση και εμένα. Okay. Λοιπόν, δώσε μία φορά το διαγωνισμό μας, γιατί θα πούμε για τα διαρκείας και το πώς κοιμάνθηκαν και έκλεισαν τα διαρκείας στις προηγούμενες χρονιές επί εποχής Ιβάν Σαββίδη, για να καταλάβετε γιατί επιμένουμε και εστιάζουμε τόσο πολύ στα όσα συμβαίνουν φέτος το καλοκαίρι. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά δεν έχει ούτε μία λάθος απάντηση. Έτσι. Μπράβο, εντάξει, παιδιά, το αντιλαμβάνομαι ότι έδωσα ένα πάρα πολύ εύκολο quiz. Μπράβο, αλλά θα είστε όλοι στην κλήρωση. Συνεχίζετε λοιπόν εσείς να απαντάτε στην ερώτηση που βρήκε η Ελένη Μπούντου. Η ερώτηση είναι: ποια ομάδα απέκλεισε τη Βασιλεία πέρσι από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις? Στέλνετε FM, πατάτε μάλλον FM, αφήνετε ένα κενό, το όνομά σας και την ομάδα που απέκλεισε τη Βασιλεία από τις περσινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για να μπείτε στην κλήρωση, καθώς στις 5 προσκλήσεις, 5 εισιτήρια θα κληρώσουμε. Θα το πάμε μέχρι 5. Why not? Γύρω εκεί στις 3 που τελειώνουμε. Ποια είναι η ομάδα η οποία απέκλεισε τη Βασιλεία? FM κενό, ονοματεπώνυμο στο 54526 και την ομάδα. Και μπαίνετε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 3. Λοιπόν, χθες τα διαρκείας. Καταρχάς να πούμε ότι εδώ και 2 ημέρες έχει σπάσει το φράγμα των 10.000 διαρκείας. Έτσι, νούμερο. Δεν το περίμενα, να ξέρεις. Ξέρεις τι νομίζω, ότι πέρσι θυμάμαι η ενημέρωση έτσι που ερχόταν από τον ΠΑΟΚ. Αν θυμάμαι καλά, έλεγε 200-300 διαρκείας σήμερα. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο συμβαίνει φέτος είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί θεωρητικά στις 21 του μήνα, δηλαδή αύριο, κλείνει το πρώτο διάστημα διάθεσής τους. Έτσι, μέσα σε αυτές τις ημέρες, μέσα σε αυτό το διάστημα, έχουν ξεπεράσει τα 10.000 διαρκείας. Έτσι, χθες το νούμερο έκλεισε στις 11.741 κάρτες διαρκείας. Μιλάμε για ένα νούμερο άκρος εντυπωσιακό. Mm-hmm. Και είναι αξιοσημείωτο, γιατί μέσα σε μία μέρα, δηλαδή χθες, έφυγαν πάνω από 10.000 διαρκείας. Αντιλαμβάνεσαι. Διάβαζα ρεπορτάζ στη ΣΑΕΚ και δεν το λέω τώρα, ξέρεις, πάνω στο να τσιγκλίσουμε ή να κάνουμε χαβαλέ. Μέχρι και 300 διαρκείας έδωσε σε μία μέρα η ΑΕΚ. Δεν είχε έρθει ακόμη η επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και μιλάμε τώρα για μία ΑΕΚ, έτσι, που. Okay. Τυπικά στέφτηκε πρωταθλήτρια, έτσι, στα χαρτιά είναι η πρωταθλήτρια, έτσι, αυτό το οποίο έγραψε η ιστορία είναι ότι η πρωταθλήτρια ομάδα 2017-2018 είναι η ΑΕΚ, άσχετα με τα όσα έγιναν και το τι παρακολουθήσαμε πέρσι, και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, έτσι, δίνει 300 κάρτες διαρκείας και το νούμερο είναι εκεί γύρω στα 10.000 και αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα την διάθεση των διαρκείας. Μία ΑΕΚ η οποία έτσι βρίσκεται σε μια διαδικασία, έχει κατακτήσει κούπα, φτιάχνει το γήπεδό της, περίμενε έτσι περισσότερο ανταπόκριση από τον κόσμο. Και έρχεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ πέρσι πήρε το κύπελο και δείχνει πόσο μεγάλη θετική ανταπόκριση έχει από τον κόσμο και πόσο έχει συσπηρωθεί ο κόσμος από την περσινή χρονιά, έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι και δείγμα εμπιστοσύνης στην ομάδα. Δηλαδή, η ομάδα αυτή με την περσινή της εικόνα, από ένα σημείο και μετά μέσα στη σεζόν, έχει όχι απλά κερδίσει το ενδιαφέρον του κόσμου, που είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη. Κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά. Ωραία. Και επειδή συνήθως οι φωνές που ακούγονται είναι αρνητικές. Γιατί είναι πιο δυνατές, μάλλον. Ξέρω εγώ. Είναι πιο φωνακλείδικες. Πάντα. Αλλά η πλειοψηφία. Η γκρίνια, αν θέλεις, η ναι. Αντίθεση. Okay. Η πλειοψηφία όμως, αυτή που πηγαίνει στο γήπεδο, αυτή που αγοράζει διαρκείες, αυτή που τέλος πάντων είναι περισσότεροι από τους κάποιους που ακούγονται και είναι αρνητικοί, καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει εμπιστοσύνη. Όχι απλά ψήθηκα γιατί πήρε δύο παιχταράδες, ας πούμε, να το πω έτσι. Γιατί δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο φέτος. Δεν είναι καμιά περίοδος μεταγραφική τρελή για τον ΠΑΟΚ. Που συνήθως οι μεταγραφές είναι αυτές που έτσι δίνουν ενίσχυση στα διαρκείας. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ότι έχει ζεστάνει τον κόσμο με παίχτες, με μεταγραφές, που πάντα οι μεταγραφές ξεσηκώνουν. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι πέρυσι ο ΠΑΟΚ τη μεγαλύτερη όθηση την πήρε εκεί, προς τα τέλη Αυγούστου. Mm-hmm. Και πάντα βλέπεις και στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό, διάβαζα χθες ρεπορτάζ.
από την ημέρα που ανακοίνωσε η Παπαγιάννη όλους αυτούς τους παίκτες που θα πάρει, ανέβηκαν γύρω στα 100 με 200% πάνω τα διαρκείας. Πάντα οι μεταγραφές, θέλω να πω, δίνουν όθηση και σε κάνουν να σηκωθείς, να πας, να βλέπεις ότι η ομάδα κινείται, ότι κάνει κινήσεις, ενισχύεται. Άσχετα αν θα βγουν ή δεν θα βγουν οι κινήσεις, υπάρχει μια κινητικότητα στην ομάδα να αναβελτιώσει την εικόνα της, να παλέψει για τους στόχους της. Οπότε και εσύ, σαν οπαδός, σαν φίλαθλος, ανταποκρίνεσαι με το να πας να αγοράσεις το διαρκείο σου. Στον box στην παρούσα φάση, με τα μεταγραφικά να μην παρουσιάζουν μεγάλη κινητικότητα, έτσι. Με το να μην υπάρχει. Ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι αυτό που ότι έκανες δυο μεταγραφάρες και ξέρεις, λέει ο άλλος, έφερε τον τάδε, ας πούμε, άντε να πάμε. Είναι αυτό που συζητάμε, ότι ο αριθμός, όπως είπαμε, 11.741. Η χθεσινή καταμέτρηση, έτσι. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία των ανανεώσεων. Οπότε η λογική είναι ότι και σήμερα θα έχει έτσι μεγάλη κίνηση. Θέλω λίγο να δεις, σε πολύ λίγο θα το δείτε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Είναι εικόνα πρωινή. Mm-hmm. Δες να και εσύ, Νίκο, εδώ την έχω στον υπολογιστή μου. Από το τι συμβαίνει τώρα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που υπάρχει στην Τούμπα για τα εισιτήρια διαρκείας. Είναι πάρα πολύ έντονες οι ουρές, έτσι, και καθημερινές στα εκδοτήρια της Τούμπας. Και σήμερα το πρωί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Σε λίγο θα δείτε νέο φωτογραφικό το σκηνικό υλικό θυμίζει από καλοκαίρι... το τι συμβαίνει, Ζαγοράκη. Πότε ήτανε, 10, καλοκαίρι του 10, καλοκαίρι του 9. Θες το συζητούσα με ένα φίλο και μου λέει, καλοκαίρι του 10, ναι. Μιλάμε και για άλλους μισθούς, έτσι, μου λέει. Και έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Μιλάμε για, ναι μεν, πολύ συμφωνώ, μεγάλη συσπήρωση στον κόσμο, αλλά βάλε κάτω τα οικονομικά δεδομένα της κάθε εποχής. Συμφωνώ. Δηλαδή το καλοκαίρι του 10, εκεί που τα διαρκές είχαν φτάσει στα 19.000, πόσο ήτανε, με το μπαμ, το μεγάλο νομίζω του Ζαγοράκη. Μέχρι 21. Μέχρι 21. Νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς. 21, 19 πήγε τέλος πάντων πάρα πολύ καλά. Πήγαν πάρα πολύ καλά τα πρώτα χρόνια θητείας του Ζαγοράκη όσον αφορά τα διαρκείας. Αλλά νομίζω ότι μιλάμε και για άλλα οικονομικά δεδομένα στον κόσμο. Έτσι. Συμφωνώ. Ήταν πολύ καλύτερα ο κόσμος, μπορούσε να ανταποκριθεί καλύτερα ο κόσμος πηγαίνοντας, αγοράζοντας ένα διαρκείας. Τα τελευταία χρόνια σαφώς υπάρχει και μεγαλύτερη οικονομική στενότητα, το σκέφτεται ο άλλος για το διαρκείας, αλλά βλέπεις ότι φέτος μιλάμε για ένα διαφορετικό καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ και φυσικά μιλάμε για ένα καλοκαίρι που δημιουργούνται οι συνθήκες για ρεκόρ επί εποχής Ιβάν Σαββίδη. Έτσι, σκεφτείτε ότι πέρσι τα διαρκείας έκλεισαν στις 11.396 κάρτες, έτσι, 11.396... 21% ήταν τότε, το καλοκαίρι 9-10. 21% και μετά πώς πήγαν τα νούμερα? Μετά το επόμενο καλοκαίρι ήταν πάλι πολύ μεγάλο το νούμερο, γενικά εκείνες τις τρεις χρονιές αγορά είχε πολύ μεγάλα νούμερα, 19-159-8-9. Το 2009-2010 21% που λέμε, 2010-2011-2019-2023 και από εκεί άρχισε μετά να πέφτει. Να πέφτει. Και πέρσι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε 11.396. 11.396, πέρσι. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Όλο, έτσι. Γιατί είχε βγει ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ 11.396. Βέβαια, πέρσι ήταν και το σκηνικό με τα... Ευχαριστώ στον κόσμο. Με το κλεισμένο των θυρών, έτσι. Ναι. Αυτό, okay. Ότι υπάρχει σημαντική υποσημείωση για τη σεζόν 2017-2018, γιατί η χρονιά ξεκίνησε με 7 και κλεισμένων. Που σήμαινε μάλλον ότι ο κόσμος επέστρεφε στο γήπεδο της Τούμπας τον Δεκέμβριο, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και αν αναλογιστεί κανείς το πώς εξελίχθηκε η χρονιά με την τιμωρία των τριών αγωνιστικών μετά, που συνολικά φτάσαμε τις 10 αγωνιστικές, και γενικά τα πόσα μάτς είδε ο κόσμος στο γήπεδο της Τούμπας, σε πόσα μάτς παραβρέθηκε, με αστερίσκο πάντα τα μάτς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Mm-hmm. Γιατί το μεν δεν ξεκίνησε ποτέ, το δε δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Τα 11.396 για πέρσι βάσει των συνθηκών που υπήρχαν στον ΠΑΟΚ κρίνονται νούμερο απολύτως ικανοποιητικό. Αλλά βέβαια φέτος το καλοκαίρι είναι διαφορετικό, γιατί μόλις χθες ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε ήδη το περσινό συνολικά νούμερο με 11.741 κάρτες διαρκείας. Από αυτές γύρω στις 8.000, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι ανανεώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή 8.000 περίπου άνθρωποι έσπευσαν να ανανεώσουν, να κλείσουν τη θέση τους με φόντο τη νέα σεζόν. Έτσι. Και το νούμερο αυτό νομίζω ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες, γιατί από αύριο ελευθερώνονται οι θέσεις των διαρκείας, αυτές οι οποίες δεν ανανεώθηκαν μέχρι τις 21. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να κλείσει οποιαδήποτε θέση είναι διαθέσιμη, βεβαίως, στο γήπεδο της Τούμπας. Mm-hmm. Και όλα αυτά
Με υποσημείωση ότι δεν έχουμε δει ακόμη τον Πάουκ σε επίσημο παιχνίδι, έτσι. Νομίζω ότι όσο πλησιάζει το παιχνίδι με τη Βασιλεία, έτσι, ειδικά αν ο Πάουκ ζεστάνει τον κόσμο του με ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στη Βασιλεία, τόσο θα ανεβαίνει διαρκώς. Εγώ νομίζω επίσης ότι πέρα από την εμπιστοσύνη που λέμε που έχει κερδίσει η ομάδα, είναι πραγματικά ένα κεκτημένο της ομάδας αυτό που αφορά τους παίκτες, τον κόσμο. Είναι και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με όσα γίνανε πέρσι. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που έχει μείνει στους περισσότερους. Μα νομίζω ότι έτσι, αν μπορεί να διαβάσει κάποιο γενικό το νούμερο και τη δίψα, το διαβάζει από πέρσι. Ναι. Από το γενικά καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος με όσα γίνανε πέρσι τη χρονιά αυτή και με τον τρόπο που έκλεψαν το πρωτάθλημα από τον Πάκο, ο κόσμος έχει καταλάβει ότι φέτος θα είμαστε και εμείς εκεί, θα είμαστε δίπλα. Όλη τη χρονιά. Και ας ζοριστούμε και λίγο οικονομικά παραπάνω. Γιατί όντως αυτό που είπε ο φίλος για το 9-10 είναι πολύ σημαντικό πριν περίπου 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια έτσι. Και εσείς θυμάστε τον εαυτό σας να είστε. Αυτό λέμε. Οικονομικά αυτό λέμε. Σε τέτοια επίπεδα. Αυτό λέμε. Και ας περιμένουμε σήμερα να δούμε το νούμερο που θα προκύψει, γιατί σήμερα είπαμε ολοκληρώνει τη διαδικασία των ανανεώσεων. Δηλαδή όλοι όσοι είχαν πέρσι θέση. Διαρκείας. Που αν σκεφτείς ότι πέρσι είχαν 11.000, πόσο είπαμε, 11.342 και μέχρι στιγμής οι ανανεωμένες είναι. Γύρω στις 8.000 τώρα. Το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Ακριβώς, το ποσοστό είναι μεγάλο, έτσι. Που ανανεώνεται. Ναι. Είναι κοντά στο. Στο 80% και παραπάνω. Έτσι. Ναι, όχι, 80% δεν είναι, αλλά είναι εκεί κοντά πάνω. Κατά 75, 80, ναι, κάπου εκεί φτάνει. Που ανανέωσε τη θέση του. Ναι. Δηλαδή και το νούμερο και αυτό είναι μεγάλο για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι, είπαμε το Σαββατοκύριακο μέσα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει μάλλον διαδικασία μέσα από τα εκδοτήρια. Mm-hmm. Από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ μπορείτε οι νέοι κάτοχοι σε όσες θέσεις ελευθερώνονται και οι άλλες που είναι ελεύθερες επίσης να πάρετε διαρκές. Και από Δευτέρα ξανά και διαρκές και νομίζω Δευτέρα θα γίνει μάχη. Δευτέρα θα γίνει μάχη και για. Θα γίνει μάχη γιατί υπάρχουν και τα απομονωμένα εισιτήρια για το μάτς με την Βασιλεία. Έτσι. Τη Δευτέρα νομίζω στα γραφεία θα γίνει σφαγή. Κοίταξε, γράφουν σήμερα οι Ελβετοί ότι θα είναι καζάνι η Τούμπα και ότι δεν θα πέφτει η καρφίτσα. Γράφουν δηλαδή η Τούμπα πάλι θα είναι καζάνι οι Ελβετοί, έτσι. Έτσι ακριβώς. Το συνεχίζουν κιόλας. Το καζάνι πώς να μεταφράσετε στα ελβετικά. Γιατί άρα. Μετά το Σύνταγμα και το Πασαλιμάνι, πώς μεταφράζετε το Πασαλιμάνι, για πες μας. Πασαλιμάνι. Okay. Έτσι είναι διεθνές όνομα. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, για τη Δευτέρα που θα επικρατεί ένας έτσι χαμός στα εκδοτήρια της Τούμπας και γενικότερα στο σύστημα των εισιτηρίων, γιατί θα βγουν και τα εισιτήρια για το μάτς με την Βασιλεία και φυσικά την Τρίτη το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, τι και αν είμαστε 24 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού, τι και αν είναι Τρίτη, 8.30 ώρα το μάτς, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο της Τούμπας. Και εγώ σου λέω, το πιστεύω πάρα πολύ, ότι αν η ομάδα ζεστάνει με ένα καλό αποτέλεσμα την Τρίτη, ούτως ή άλλως τα διαρκές πάνε καλά, ούτως ή άλλως τα διαρκές θα ανεβαίνουν καθημερινά, αλλά αν την Τρίτη ο ΠΑΟΚ δείξει έτσι μια καλή εικόνα, παίξει ωραία μπάλα, θα μου πεις πρώτο παιχνίδι είναι και εσύ μην ανεβάζεις πάρα πολύ τον πήχη ψηλά. Αλλά σίγουρα θα τονωθεί ακόμη περισσότερο η κίνηση στα εισιτήρια. Βεβαίως, να πούμε ότι υπό αυτό το πρίσμα, βλέποντας οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το πώς κινούνται τα διαρκείας, τι ανταπόκριση υπάρχει από τον κόσμο, κάνουν σκέψεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ζούμε καλοκαίρι που η διοίκηση κάνει σκέψεις να μπει φρένο στη δίψα και στην ανταπόκριση του κόσμου, έτσι. Να μπει ένα φρένο στις 21.000 κάρτες διαρκείας. Για να μπορούν να υπάρχουν εισιτήρια διαθέσιμα για σημαντικά, για ντέρμπι, γενικά εισιτήρια τα οποία θα μπορεί η ΠΑΟΚ να διαθέσει μέσα σε σεζόν σε ανθρώπους οι οποίοι μένουν μακριά, έρχονται για συγκεκριμένα παιχνίδια στην Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έτσι, κάθε μέρα ούτως ή άλλως εκεί το απογευματάκι προς το βραδάκι υπάρχει καταγραφή του συγκεκριμένου νούμερου. Λοιπόν, να πούμε ένα σεζόν πώς πήγαν τα διαρκείας επί εποχή Σαββίδη. Βεβαίως. 2013-2014, γιατί το καλοκαίρι εκείνο το μεταβατικό το οποίο έμπαινε ο Σαββίδης δεν το βάζουμε. Μέσα ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι που ο ΠΑΟΚ αποδέσμευσε παίχτες. Περίμενε έτσι να αλλάξει χέρια διοικητικά η ομάδα του ΠΑΟΚ, οπότε το βγάζουμε εκτός και ξεκινάμε έτσι από την σεζόν 2013-2014, 12.820 διαρκείας. Μάλιστα. Έτσι, νομίζω ότι η πρώτη σεζόν του Σαββίδη ήταν και μεγαλύτερη όσον αφορά τα διαρκείας. Γιατί την επόμενη χρονιά, τα 14-15, τα νούμερα έπεσαν στις 8.219 κάρτες
και αρκετά πεσμένα, έτσι, ήταν και τη σεζόν 15-16, δεν ξεπέρασαν τα 10.000, 9.103 μόλις το νούμερο των διαρκείας. Πήρε έτσι μία όθηση η ομάδα το 16-17 με το νούμερο να αγγίζει τις 12.103 και πέρσι βέβαια το νούμερο έκλεισε στα 11.396. Ευχαριστώ, όπως είχε σημειώσει χαρακτηριστικά και η ΠΑΕΠΑΟΚ με ανακοίνωση που είχε βγάλει προς τον κόσμο. Φέτος το νούμερο θα ανέβει κατά πολύ, το περιμένουμε να ανέβει κατά πολύ και σίγουρα θα μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ επί εποχής Σαβίδη, Βαν Σαβίδη στο τιμόνι του ΠΑΟΚ. FM κενό, ονοματεπώνυμο και ποια ήταν η ομάδα η οποία απέκλεισε πέρσι από την Ευρώπη τη Βασιλεία και γύρω στις 3 η κλήρωση για τα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι της Τρίτης. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά και άλλα, έχουμε να πούμε για μπάσκετ πολλά. Βεβαίως. Λοιπόν, να σου δώσω το ημίωρο για μπάσκετ ή ολόκληρη την το ώρα. Το ημίωρο δεν μου φτάνει. Λοιπόν, ωραία, θέλω τουλάχιστον άλλη μια μισή ώρα. Ξανοίγεσαι. Ναι, ναι. Ξανοίγεσαι. Λοιπόν. Για green, grainy, greeny, όλα θα μας τα oh, πει. Oh yes. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο Νίκος Μοσχοβίτης. Λοιπόν, εδώ είμαστε με Νίκο Μοσχοβίτη και Ελένη Μπούντου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3. Έχουμε μία ανακοίνωση που μας στέλνει ο Γιώργος Ματζιούκης για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή. Να την διαβάσουμε. Από το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή γίνεται γνωστό ότι την Δευτέρα 23 Ιουλίου και ώρα 6 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανεπίσημη συνάντηση της ομάδας. Η συνάντηση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ομάδας στην Μίκρα και θα είναι κλειστή για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και τους φιλάθλους της ομάδας. Η επίσημη πρώτη θα πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή της ομάδας από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε μέρα και σε ώρα που θα ανακοινωθεί. Λοιπόν, εμείς είχαμε άλλη ανακοίνωση όμως. Πριν πας στα μπασκετικά, δώσε τον εύκολο διαγωνισμό μας. Το αναγνωρίζω, είχε δίκιο ο Νίκος. Για να μπει ο κόσμος, όσοι πες προλάβουν. Πες το εσύ, κατάλαβες που το σκέφτηκες κιόλας, που έχεις τη φαϊνή ωραία, ιδέα λοιπόν, για αυτή την πολύ δύσκολη ερώτηση. Εγώ που το σκέφτηκα, εγώ που θέλω να στείλω τον κόσμο στην Τούμπα, εγώ που θέλω να είμαστε όλοι μαζί, θα είσαι την Τρίτη εκεί. Έτσι λέω. Ορίστε, θα έρθει και ο μπασκετικός. Χαμός από κόσμο την Τρίτη. Εγώ που θέλω να είμαστε όλοι εκεί. Έβαλα έναν εύκολο διαγωνισμό όπως αποδείχθηκε, γιατί δεν έχουμε ούτε μία λάθος απάντηση. Ποια ομάδα λοιπόν απέκλεισε την Βασιλεία πέρσι, ποια ομάδα πέταξε εκτός Ευρώπης τη Βασιλεία πέρσι, η τελευταία ομάδα έτσι που αγωνίστηκε με την Βασιλεία. FM κενό, σωστή απάντηση, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για 5 εισιτήρια για το match με την Βασιλεία. Εκεί γύρω στις 3 παρα 5, λίγο πριν κλείσουμε, θα δώσουμε και τα 5 ονόματα των τυχερών. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε ανακοίνωση σήμερα. Finally, Phil Goss. Πώς πάμε άλλη μέρα. Finally, Phil Goss. Δεν σε μούντα αμερικανιάς έτσι με Phil Goss. Finally, Phil Goss, ρε παιδιά. Δεν σου άρεσε. Καλό. Έτσι δεν έπρεπε να γράψει σήμερα την ανακοίνωση. Παίξε τον Goss, το ξέραμε. Finally, ναι, όχι. Okay. Δύο μέρες τώρα το ξέραμε. Πρώτος το ανακοίνωσε. Απλά είναι αυτό που σου είπα και στο ξεκίνημα. Ότι... Ready for round 2 έγραψε. Σωστά. Σωστά. Με προφορά τα λέω όλα. Σωστά. Είχε γίνει γνωστό από την Τρίτη για τη συμφωνία ανάμεσα σε ΠΑΟ και Goss. Ήταν προφορική η συμφωνία των δύο πλευρών. Στην επαφή που είχε γίνει τότε, ο Goss ενημέρωσε ότι αποδέχεται την πρόταση του ΠΑΟ. Απλά είχε μεσολάβει σαν σχεδόν δύο μέρες μέχρι να προκύψει η ανακοίνωση. Παραπάνω από δύο μέρες, μάλλον. Μέχρι να προκύψει η ανακοίνωση, η οποία ήρθε σήμερα. Και έτσι ο Goss και τυπικά είναι για την επόμενη σεζόν παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Goss έμεινε. Ο Μαργαρίτης έμεινε. Συμβόλαιο από πέρσι ο Κόνιαρης, ο Ζάρας, ο Χρυσικόπουλος. Μέσα σε αυτούς και ο Τσόχλας απλά είναι τραυματίας. Οπότε όταν θα είναι έτοιμος θα έχουμε μπει μέσα στη σεζόν. Έχει συμφωνήσει ο Σκίζας και έχει ανακοινωθεί. Έχει συμφωνήσει ο Τζαμάλ Τζόνς και έχει ανακοινωθεί. Μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει 7 και έναν ακόμα τον Τσόχλα 8 στο ρόστερ του. Και μένουν οι επόμενες κινήσεις. Τώρα, για τον Goss ήταν το αναμενόμενο από τη στιγμή που υπήρχε προφορική συμφωνία. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν ήταν κάτι εύκολο το να μείνει ο Goss. Γενικά, άμα δούμε και στο πρόσφατο και στο πιο μακρινό παρελθόν, το να μένει Αμερικανός δεύτερη σεζόν δεν είναι κάτι που γίνεται συχνά. Ελάχιστοι το έχουν κάνει. Εντάξει, για τον Goss είχαμε αναφερθεί και τις προηγούμενες ημέρες εδώ το τι έχει συμβεί με τις επαφές και γενικά μέσα από το ΠΑΟΚ 24 όλο αυτό το μήνα. Όποτε υπήρξε κάποια εξέλιξη την αναφέραμε για τον Αμερικανό. Θα είναι και την επόμενη σεζόν, θα έχει πάλι τον ίδιο ρόλο
όπως και πέρσι. Γενικά στον ΠΑΟΚ έχουν μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τον ΚΟΣ και γι' αυτό ήταν και μία από τις προτεραιότητές τους και το προσπάθησαν τόσο ώστε να τον κρατήσουν. Δηλαδή και από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του και από τον χαρακτήρα του και τον τρόπο λειτουργίας του μέσα στην ομάδα. Και σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό ότι κατάφεραν να το κρατήσουν. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει μια κινητικότητα που αφορά τη θέση 1. Δηλαδή, εκεί είναι ο επόμενος στόχος του ΠΑΟΚ να τελειώσει άμεσα με την απόκτηση playmaker και παίχτη τέλος πάντων εκεί που θα έχει οργανωτικά και όχι μόνο χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, εδώ και λίγες ημέρες, η περίπτωση που αναφέραμε χθες του Phil Green είναι όντως πολύ ψηλά. Και λέω είναι όντως πολύ ψηλά γιατί. Αυτός έκανε καλό τουρνουά στο Summer League, Θα σου πω. Ο συγκεκριμένος παίκτης ήταν πέρσι στη Βερόνα μαζί με τον Jamal Jones, που ανακοινώθηκε πρώτα από τον ΠΑΟΚ. Έκανε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα εκεί, έχοντας 18 πόντους μέσω όρο και 3,1 assist στην Α2 Ιταλίας. Με την εικόνα του εκεί, με τη σεζόν που έκανε, έχει προταθεί σχεδόν σε όλες τις ιταλικές ομάδες. Δεν μιλάω για την Αρμάνη, okay, αλλά μιλάω για τις περισσότερες ιταλικές, στις οποίες έχει προταθεί και είναι ψηλά στη λίστα τους και εκεί. Και βρέθηκε στο Summer League του NBA. Στο Summer League του NBA, τι γίνεται, όταν οι παίκτες πηγαίνουν εκεί, προφανώς και σε εκείνο το χρονικό διάστημα παγώνουν τα πάντα που αφορά το μέλλον τους στην Ευρώπη. Και προσπαθούν μέσα από το Summer League να ανεβάσουν το κασέ τους ή τέλος πάντων να διεκδικήσουν μια θέση στο NBA. Έτσι, γι' αυτό πηγαίνουν και εκεί. Ο συγκεκριμένος λοιπόν που ήταν με τους Dallas Mavericks, στην ομάδα του Dallas Mavericks στο Las Vegas, ενώ ξεκίνησε η σεζόν. Ενώ ξεκίνησε η σεζόν, λέω. Ενώ ξεκίνησε τα δύο παιχνίδια και έπαιξε ελάχιστα. Στο πρώτο έπαιξε 2 λεπτά και στο δεύτερο δεν έπαιξε καθόλου. Στο τρίτο που έπαιξε με τους Warriors έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση έχοντας 16 πόντους. Με 4-8 τρίποντα. Και γενικά ήταν ηγέτης η νίκη των Mavericks εκεί με 91-71. Έπαιξε και στο επόμενο, αν θυμάμαι καλά, με τους Bulls που είχε 10 πόντους και πήγε και εκεί σχετικά καλά, αν και δεν ήταν τόσο εύστοχος. Και έπαιξε αρκετά και στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε λοιπόν, με το που έκανε ένα καλό παιχνίδι στο Las Vegas, το κασέ του ανέβηκε αρκετά. Ανέβηκε πάνω από τα χρήματα τα οποία μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν πριν το Las Vegas ήταν σε κάποια χρήματα που με λίγο διαπραγμάτευση ο ΠΑΟΚ τα έφτανε, τώρα είναι αρκετά πιο ψηλά. Αλλά επειδή έχει αρέσει πάρα πολύ στον Λίβο Παθεοδόρου, ο συγκεκριμένος παίκτης, γενικά ο ΠΑΟΚ το θέμα το παλεύει. Το παλεύει όμως, καταλαβαίνω ότι αν βρει τα χρήματα που ψάχνει από μια άλλη ομάδα, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει. Αν όμως δεν τα βρει, είναι αρκετά πιθανό να πέσει λίγο και να βρεθεί στα χρήματα που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τώρα για το συγκεκριμένο παίχτη $16,000 το μήνα δεν μπορεί να δώσει. Είναι μεγάλο το ποσό. Δεν μπορεί να δώσει. Γιατί για χρήματα μιλάμε. Εδώ για τον Κόσμο δίνει λιγότερα. Και στον ΠΑΟΚ έχουν αποφασίσει ότι. Έχουν αποφασίσει. Αυτό που θέλουν είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο να είναι του Κόσμο. Οικονομικά. Που δείχνει και το πόσο πολύ τον υπολογίζουν. Οπότε λοιπόν, συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τον Phil Green ή Greeny, όπως θέλει να στον περάσει. Η Greeny. Η Μπούντου. Η Greeny. Να σου πω κάτι. Τα λες σε μένα που έχω αλλάξει τα μισά και παραπάνω ονόματα των ποδοσφαιριστών. Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ και ο δάσκαλος Σπυρόπουλος. Ναι, το καταλαβαίνω. Okay. Εντάξει, όχι. Τι ασέβεια ήταν αυτό. Με έβαλε στην ίδια πρόταση με τον Σπυρόπουλο. Αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Τον Σάμπο τον έχω γράψει Σαμπό πριν ανακοινωθεί. Ξύλινο. Σαμπό. Γι' αυτό σου λέω. Το Green Grain ήταν πολύ μικρό. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για τον συγκεκριμένο Αμερικανό. Που ξαναλέω, είναι παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει. Δεν είναι παίκτης που ήταν σε μια λίστα, προτάθηκε κάπου, τον είδαν, όχι δεν τον είδανε και όλα αυτά. Είναι παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει, έχει γίνει επαφή, το έχει ψάξει ο ΠΑΟΚ, το έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο. Απλά ξαναλέω ότι στο Summer League τα πήγε εξαιρετικά και τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε φαίνεται δύσκολη η συγκεκριμένη περίπτωση και νομίζω ότι έχει στα χέρια του πρόταση και από την Brindisi. Τουλάχιστον έτσι γράφανε χθες στην Ιταλία. Επίσης από χθες έχει κυκλοφορήσει μια πληροφορία που δεν βγαίνει από τον ΠΑΟΚ. Δεν βγαίνει από τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένη πληροφορία. Παλού βγαίνει ότι υπάρχει πρόταση στον Ποχορίδη. Από τον ΠΑΟΚ δηλώνουν άγνοια εντελώς για το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε το όποιο ζήτημα μπορεί να υφίσταται
προκύπτει από άλλους κύκλους και δεν δείχνει να υπάρχει κάτι. Από τη στιγμή που ο Μποχορίδης όμως είναι ελεύθερος στην αγορά, καταλαβαίνετε ότι έχει υποταθεί σε όλους. Προφανώς και έχει έρθει κάποια. Για προμηθέα, διάβασα. Για προμηθέα, για. Λέγεται ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή πρόταση από τον Ήφαιστο Λίμνου, την πρώην ομάδα των πρώην Φάρο Λάρισας και όλα αυτά. Και ακούγονται και κάποια πολύ μεγάλα ποσά. Για τον προμηθέα, το όνομά του είχε γραφτεί νωρίτερα, μέσα σεζόν. Κάπου λεγόταν ότι μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό ο Μποχορίδης. Αλλά ξαναλέω, το όλο ζήτημα βγαίνει από αλλού, προκύπτει από αλλού και προκύπτει και για άλλους λόγους. Να σου πω κάτι, άλλο. Εγώ παρακαλώ. Που δεν είμαι έτσι μπασκετική, το timing δεν το λες και κατάλληλο. Συμφωνώ. Το μετά δηλαδή την ανακοίνωση του Άρη χθες για τον Λάκη Τζόνς, συνδέθηκε αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε τέλος πάντων, χθες μετά από κανένα δύο ώρο από αυτή την ανακοίνωση βγήκε προς τα έξω από άλλους κύκλους, ξαναλέω, ότι ο Πάκος έχει κάνει πρόταση στον Μποχορίδη. Ωραία. Δηλαδή και να θες να το δεις έτσι ωραία ρομαντικά, δεν μπορείς. Ναι, επίσης δεν μπορείς και να αποκλείσεις κανένα ενδεχόμενο, έτσι. Απλά, φυσικά, λέω, φυσικά. Απλά λέω ότι όταν βγαίνει από συγκεκριμένους κύκλους συγκεκριμένο θέμα και μιλάμε για το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος. Η Θεσσαλονίκη ξέρουμε, έτσι, δεν ζούμε σε καμιά πόλη τεράστια. Ωραία. Η οικογένειά του είναι παίχτης που προέρχεται μέσα από τον Άρη. Ωραία. Και γενικά και η οικογένειά του είναι ενεργή στον Άρη. Ξαναλέω ότι εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω κανένα ενδεχόμενο. Ωραία. Όταν μιλάμε για μεταγραφική περίοδο. Απλά το timing και οι κύκλοι από τους οποίους προέκυψε το ζήτημα είναι λίγο περίεργο. Ωραία. Μέχρι εκεί. Μα εγώ κατευθείαν δεν στο έστειλα το συγκεκριμένο. Ναι. Γιατί κούμποσε, αν θέλεις, ακριβώς μετά τη γνωστοποίηση για τον Lucky Jones. Ναι, γιατί αν ο Μποχορίδης συμφωνήσει με τον Άρη, κάτι που δεν το βλέπω να γίνεται από την αλήθεια, το θεωρώ λίγο δύσκολο, θα μπορούμε να πουλήσουμε και το ότι. Α, είχε πρόταση από τον Πάο και τελικά έμεινε σε εμάς. Ωραία. Γι' αυτό το αναφέρω το συγκεκριμένο θέμα. Αν και ξαναλέω ότι το βρίσκω αρκετά δύσκολο να συνεχίσει τον Άρη ο Μποχορίδης. Ωραία. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για την συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον Τζόνς δεν έχουμε πει κουβέντα, έτσι. Δεν έχεις πει τα κουβέντα για τον Τζόνς. Θέλω να σε ρωτήσω. Η αλήθεια είναι. Το περιμέναμε. Από ένα σημείο και μετά, ναι. Στην αρχή όχι όμως. Στην αρχή λίγο. Καταρχάς, χθες ανακοινώθηκε ο Λάκη Τζόνς από την ΚΑΕ Άρης και μετά λίγο αργότερα από την ΠΑΕ Άρης ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, έτσι. Ναι. Ναι. Ήτανε το μια... δεύτερο είναι πιο εντυπωσιακό από το πρώτο, νομίζω. Του Κωνσταντινίδη. Ναι, η φωτογραφία του με φανέλα του Άρη δεν. Ήταν σοκαριστική. Ναι, εντάξει τώρα. Ναι. Και είδες, δηλαδή, φαινόταν πολύ αμήχανο τη φωτογραφία του. Τέλος πάντων. Για τον Λάκη Τζόνς, εντάξει, παιδιά, ο ΠΑΟΚ εδώ και 10 μέρες περίπου την είχε αφήσει την υπόθεση του Τζόνς. Και όχι μόνο την είχε αφήσει, έχει προχωρήσει και στην αντικατάστασή του. Έτσι, με την απόκτηση και του Τζαμάλ Τζόνς και του Σταύρου Σχίζα. Όχι μόνο απλά άφησε το συγκεκριμένο θέμα. Έχει προχωρήσει και στην αντικατάσταση. Ο Τζόνς έλεγε τον προηγούμενο καιρό ότι περιμένει προτάσεις από το εξωτερικό, από πρωταθλήματα τύπου Γαλλία, τύπου Γερμανία, όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι έχει ποτέ τέτοια πρόταση. Λεγόταν ότι είχε μια καλή οικονομικά πρόταση από το Περιστέρι. Αλλά ξαναλέω ότι γενικά, όταν διαβάζετε ότι έχει πρόταση και όλα αυτά, μην το έχετε και πολύ κλειδωμένο ότι ισχύει. Κάπου γράφτηκε πριν λίγες μέρες, ακόμα και για την ΑΕΚ, ένα ενδιαφέρον. Η ουσία είναι το μοναδικό ενδιαφέρον που είχε από ένα σημείο και μετά το Άρη. Εγώ αυτό ξέρω. Και επειδή έχει και μια πολύ καλή σχέση με τον προπονητή του Άρη, τον Βαγγέλη Αγγέλο, από την παρουσία του στην κοινή στον Προμηθέα την πρώτη χρονιά στην Ελλάδα, επέλεξε να συνεχίσει τον Άρη. Okay. Αν το έλεγα και στην αρχή, όταν είχε προκύψει το θέμα, αν ο Τζόνς μετά την περσινή χρονιά που έκανε με τον ΠΑΟΚ. Σε Ελλάδα και Basketball Champions League. Θεωρεί ότι το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο Άρης. Καλή συνέχεια. Πάσω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ήθελε να παραμείνει στην Ελλάδα ο Λάκη Τζόνς. Αυτό δεν κατάλαβα. Η αλήθεια είναι στη συγκεκριμένη υπόθεση. Κοίταξε τώρα, στους Αμερικανούς δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για το τι θέλουν να κάνουν. Ωραία. Θεώρησε ότι έκανε πέρσι μια καλή χρονιά και ήθελε να πάρει περισσότερα χρήματα. Οκ, okay, δεκτών. Ο ΠΑΟΚ σε κάποια φάση του πρότεινε περισσότερα χρήματα. Δεν ξέρω τι περίμενε από το εξωτερικό και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον είχε ψήσει τόσο καλά ο προπονητής του Άρη. Ο Τζόνς συνεχίζει εκεί. Ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει στην αντικατάστασή του και θα δούμε στην πορεία τη σεζόν αν και κατά πόσο οι επιλογές του ΠΑΟΚ θα βγουν σωστές και η επιλογή του Τζόνς θα βγει σωστή. Και ανακοινώσεις με το Βέγκο, ας πούμε, και με βίντεο, κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν αλλιώς στην πορεία τη σεζόν.
Επίσης. Κοίτα. Είμαι της άποψης ότι όλα τα βρίσκεις μπροστά σου. Έτσι. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε και πολύ παραπάνω στην περίπτωση του Jones. Εγώ επιμένω και λέω ότι ο ΠΑΟΚ από το περσινό ρόστερ τις περιπτώσεις τις εφικτές στα μέτρα του, να το πω έτσι, που ήθελε να κρατήσει, τις κράτησε. Και ήταν ο Γκος και ο Μαργαρίτης. Τον Κατσίβελ από ένα σημείο και μετά ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να το κρατήσει αν είχε αυτή την πρόταση από τον Προμηθέα. Και με τον Jones είχε φανεί ότι δεν νομίζω ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διάθεση το μενό από τον άλλον για να συνεχιστεί η συνεργασία. Το ότι έγινε μια κουβέντα, έγινε μέχρι εκεί. Έγινε μια κουβέντα, δεν υπήρχε συνεννόηση. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε άλλες λύσεις που είχε έτοιμες και έτσι έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση. Εγώ λέω ότι έχασε ένα καλό παίκτη. Μάλλον λέω ότι ο Άρης πήρε ένα καλό παίκτη. Ωραία. Αλλά εντάξει, τέτοιοι παίκτες αντικαθίστανται και γενικότερα βρίσκεις λύσεις. Ο Τζόνς Πέση έκανε μια καλή χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Είχε σκαμπανεβάσματα, είχε θέματα. Αλλά τα στοιχεία του σίγουρα ήταν σημαντικά που είχε μέσα στην ομάδα. Με την απόκριση του Σχίρμαν, την απόκριση του Τζόνς, το ΠΑΟΚ θεωρούν ότι τα έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά του. Θα το δούμε μέσα σε σεζόν. Και θα δούμε και ο Τζόνς πώς θα πάει στον Άρη. Για τον Αμερικάνο. Τι άποψη έχουν τα πράγματα. Μάλιστα. Ελένη Μπούντου. Ωραία. Μας τα είπες, μας τα εξήγησες. Ναι, γιατί είχα και για τον Λάκη Τζόνς απορία, είχα και για τον Γκος, αλλά νομίζω ότι η ανακοίνωση σήμερα μου τις έλυσε όλες. Εγώ ξέρεις, είμαι φαν. Είμαι groupie Γκος, οπότε από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε συγκεκριμένη κίνηση, ολοκληρώθηκε με επιτυχία συγκεκριμένη κίνηση, νομίζω ότι ξεκινάμε έτσι με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Ωραία. Μην με κοιτάς έτσι. Μην με κοιτάς. Με εντυπωσιάζονται. Μην με κοιτάς έτσι. Κοίταξε, όταν δεν ασχολείσαι ενεργά με το ρεπορτάζ, έχεις και μια έτσι πιο ρομαντική διάθεση, πιο αγνή διάθεση. Okay, το πας εκεί, έτσι, δεν θα σου πω για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ ότι τι ωραία, τι καλά πάμε, όλα θεσπέσια. Έτσι, σε προβληματίζουν πολλά και διάφορα. Όταν το βλέπεις πιο επιδερμικά και πιο οπαδικά, αν θέλεις, το τμήμα, το αντιμετωπίζεις και με περισσότερο αγάπη και λιγότερο προβληματισμό συγκριτικά με σένα, φίλε μου Νίκο Μοσχοβίτη. Ναι. Λοιπόν, και όπως είπες και εσύ, και εμένα με κάλυψαν στην παρούσα φάση οι δύο κινήσεις που έγιναν με Γκος και Μαργαρίτη από εκεί και πέρα. Από το περσινό ρόστερ, έτσι. Ναι, από το περσινό ρόστερ. Δηλαδή, αν μου έλεγες και εμένα δύο παίκτες που θέλεις, τελειώνουν τα συμβόλαια αυτού νου και εκείνου, ποιους θέλεις να κρατήσεις, σίγουρα θα σου έλεγα αυτούς τους δύο. Ναι, ναι. Okay. Τον αρχηγό, βάσει της χρονιάς που έκανε πέρσι, και φυσικά το πόσο διαφορετική εικόνα έχει ο ΠΑΟΚ με την έλευση του Γκος. Mm-hmm. Μάλιστα. Οι δύο παίκτες κλειδιά. Τα κρατάμε, Ελένη μου, τα θέλω. Όπως βλέπεις, τα ικανοποιούμε και προχωράμε. Λοιπόν, FM και ενώ. Ο κόσμος θέλει εισιτήριο όμως. Έχουμε μια λάθος απάντηση. Ορίστε, Νίκο. Αυτό θα το πάρει πρώτα. Αυτό σίγουρα θα το πάρει πρώτα το λάθος. Ορίστε. Αυτό θα το πάρει. Γιατί κάνει διαφορά. Φίλε, 0,75. Είναι λάθος προσεξίας αυτό, νομίζω. Ναι, έχεις κάνει τη διαφορά. Νομίζω ότι πήγες να γράψεις άλλο. Πώς γράφει το κινητό από μόνο του, ναι. Κορέκτορας. Δηλαδή, μπράβο, ναι. Και σου φύγε λάθος απάντηση. Ναι, ναι, είναι λάθος προσεξίας αυτό. Λοιπόν, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ομάδα η οποία απέκλεισε τη Βασιλεία πέρσι από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο 54526 και στο τέλος εκπομπής σε περίπου 25 λεπτά. Θα κληρώσουμε τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι ΠΑΟΚ 24. Πάμε μέχρι και τις 3 και σήμερα. Εδώ είμαστε στο Λίμπερ 104,4. Συνεχίζουμε στο δικό μας τρίωρο. Έτσι δεν είναι, Λίμπερ, παρακαλώ. Επειδή δεν είχες άγχος και αγωνία για τη νέα φανέλα, έτσι. Ναι. Ενώ συμμερίζεται τη δική μου αγωνία και το δικό μου άγχος, ναι, ναι. Έδωσε έτσι μία πρώτη γεύση. Χωρίς πολλά-πολλά όμως, έτσι. Για τη νέα φανέλα, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια. Βλέπεις ότι είστε έτοιμοι, μας ρωτάει. Mm-hmm. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι, έρχονται. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή, σήμερα στη διάρκεια της ημέρας, λογικά, θα έχουμε κάπου την... μέσω διαδικτύου, δηλαδή κάπως θα την παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ τη φανέλα ακριβώς. Μέσα από social media, κάπως έτσι. Ή μέσα από το site. Ήδη έχουν δώσει μία μικρή γεύση μέσα από τα social media και νομίζω ότι μέσα στην ημέρα περιμένουμε τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας. Ο Νίκος δεν τον απασχολεί το συγκεκριμένο. Τον Νίκο δεν τον απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα. Απορώ. Εσείς συνεχίζετε κανονικά να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια που σας κάνουμε δώρο για το μάτς της Τρίτης απέναντι στην Βασιλεία. Η ερώτηση
Είναι μία, είναι εύκολη. Θέλουμε να μας πείτε, να μας γράψετε το όνομα της ομάδας που απέκλεισε πέρσι την Βασιλεία από την Ευρώπη. FM κενό, την απάντηση, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Λοιπόν, είχαμε και ανακοίνωση από την Super League, έτσι. Mm-hmm. Γιατί περιμένουμε, Νίκο, το πρωτάθλημα, έτσι, να δούμε πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, πότε θα γίνει η κλήρωση σαφέστατα, που είναι τη Super League ανακοίνωση. Λοιπόν, το έχω, ορίστε εδώ, ορίστε. Ορίστηκε η κλήρωση, λοιπόν, του νέου πρωταθλήματος την Δευτέρα, 30 Ιουλίου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Πρώτα θα πραγματοποιηθεί... Δεν με βολεύει, πιο νωρίς το θέλω. Πρώτα θα πραγματοποιηθεί διοικητικό συμβούλιο και κατόπιν έκτακτη γενική συνέλευση 2 και 3,5 αντίστοιχα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του διοικητικού συμβουλίου αφορούν βεβαίως την έγκριση του ετήσιου συνοπτικού προγράμματος αγωνιστικής περίοδου 2018-2019. Κλειδάριθμοι βεβαίως της κλήρωσης, επιλογή εταιρείας ασφάλισης ποδοσφαιριστών και επιλογή εταιρείας για την παροχή φωτογραφικών υπηρεσιών των αγώνων της Super League. Και τα θέματα τα οποία μας απασχολούν είναι η έγκριση προκήρυξης πρωταθλήματος Super League, υποδομών κτλ. Άρα, την Δευτέρα, σε 10 μέρες από σήμερα, 30 Ιουλίου, θα γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος και θα έχουμε έτσι πολύ ωραίο και αρκετό ρεπορτάζ από τα γραφεία της Super League. Πιο νωρίς το ήθελα. Πιο νωρίς, 2 η ώρα δεν σε βολεύει. Δεν με βολεύει, ρε Ελένη, κάνε το εκεί πέρα μία. Το βλέπεις εδώ, αυτό το θέμα εδώ, το ωραίο. Ναι, δεν έχεις αναγραφτεί. Για τον Όφη είχε γραφτεί κάτι. Για Όφη, για Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Και? Και για Ατρόμητο τώρα. Νομίζω για Ατρόμητο κάτι έχει ξαναπάρει το μάτι μου. Για Κλάους. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Κλάους επιστρέφει. Κάπου θα επιστρέψει στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται. Εγώ πάντως. Γιατί η Χάιφα δεν του βγήκε. Εγώ που τον βλέπω στην Χάιφα, κανονικά προπονείται με την ομάδα, βρίσκεται εκεί. Είναι εκτός πλάνου, έτσι, βάσει άλλα... των όσων μεταφέρουν οι Ισραηλινοί μέσα από τα δημοσιεύματά τους. Έχουν ήδη βασίζονται σε άλλους ποδοσφαιριστές. Φαίνεται ότι ο Κλάους δεν ανήκει στην κατηγορία εκείνη, στη λίστα των παικτών που απασχολούν την Μακάμπη για τη νέα χρονιά. Οπότε είναι λογικό και επόμενο να υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά το μέλλον του. Έχει βέβαια συμβόλαιο με την Μακάμπη, αλλά ήδη αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Κλάους. Ναι, για τον Όφη, ας πούμε, επειδή γνωρίζω ότι έχει και αρκετά καλές σχέσεις με τους ανθρώπους εκεί και φίλους στο Ηράκλειο, τα οικονομικά δεδομένα μιας τέτοιας μετακίνησης, μιας τέτοιας υπόθεσης ήταν απαγορευτικά για τους κριτικούς. Τώρα για τον Αστέρα Τρίπολης δεν ξέρω αν και κατά πόσο ισχύει, αλλά και εκεί μίλησαν με αριθμούς και ήταν δύσκολο και για τους αρκάδες να παλέψουν μια τέτοια υπόθεση. Εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι στη Χάιφα πέρσι είχε πάει με μεγάλες προσδοκίες από τους Ισραηλινούς που δεν βγήκανε με τη χρονιά που έκανε. Και από ό,τι καταλαβαίνω και η Χάιφα τώρα θέλει κάπου να τον παραχωρήσει. Αλλά τα χρήματα που παίρνει ο Κλάους νομίζω είναι πολλά για πολλές ομάδες της χώρας. Το συμβόλαιό του είναι αρκετά μεγάλο. Τώρα που μιλάμε, έτσι, τώρα να φτάσουμε 30 Αυγούστου, 31, δεν ξέρεις τι γίνεται. Το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο, όπως έλεγα πριν για τον μπάσκετ. Μάλιστα. Το αναφέρω. Τώρα, αν τον θέλει όντως ο Ατρόμητος, αν τον θέλει όντως ο Όφη, αν τον θέλει όντως ο Αστέρας, είναι λίγο περιπτώσεις που δεν μπορούμε να τις ξέρουμε σίγουρα, αλλά νομίζω ότι στο τέλος ο Κλάους θα επιστρέψει εδώ, στην Ελλάδα. Πάντως ψήνεται επιστροφή, έτσι, για τον Κλάους στην Ελλάδα, σε κάποια ελληνική ομάδα και γενικότερα. Να παίζει δηλαδή μαζί με τον Κουλούρη, όπως ήταν εδώ πριν 2 χρόνια. Κουλούρης Κλάους στον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος κι άλλο επιθετικό θέλει, αφού πήρε τον Κουλούρη. Δεν έχει άλλον. Δεν έχει τον Ντάουντα που είχε πέρσι. Το παλεύει, λέει. Το παλεύει, άρα προφανώς τον θέλουν. Βρε, ωραία. Okay. Δεν είχε τον Ντάουντα που έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρσι. Ναι. Δεν νομίζω να φύγει αυτός. Δεν το θυμάμαι. Δεν πήρε τον Κουλούρη. Ωραία. Ναι. Αχ, δύο δηλαδή. Πώς παραπάνω, ξέρω εγώ. Τον ήθελε, λέει, και ο Παναθηναϊκός τον Κλάους. Ο Πούγκουρας ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Ακόμη είναι μια υπόθεση η οποία
κρατάει αρκετά καλά. Έτσι κάθε μέρα πλησιάζει στον Παναθηναϊκό. Ανακοινώθηκε την ενέργεια του Πάγου. Κάθε μέρα είναι μια υπόθεση που έχει τραβήξει μέρες. Κάθε μέρα φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στον Παναθηναϊκό. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Έτσι θα πρέπει να ξεμπερδέψει. Θα πρέπει να ξεμπερδέψει πρώτα και με, το, και με τον ΠΑΟΚ, έτσι, εφόσον τον θέλουν ως ελεύθερη μεταγραφή ή εφόσον φεύγει από τον ΠΑΟΚ με ελεύθερη μεταγραφή, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, okay, θα το δούμε και το συγκεκριμένο θέμα που, που παίζει. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα και το, και το χάσα. Για την κληροτίδα, έτσι, στο φετινό πρωτάθλημα της Pre-League. Είναι αυτή η κατηγορία η οποία μπήκε σφήνα. Τι είναι η Pre-League, Ελένη? Είναι αυτό το οποίο μας εξηγούσε ο Ραφαήλ. Είναι μια κατηγορία που μπήκε σφήνα πριν την πρώτη κατηγορία. Περισσότερο κατηγορία ταλαιπωρίας θα τη χαρακτηρίζαμε. Οπα. Από εκεί πρέπει να περάσει και ο ΠΑΟΚ, η γυναικεία ομάδα, έτσι, του τμήματος ΠΑΟΚ. Βέβαια, έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί σε αυτήν την Pre-League συμμετέχουν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, έτσι. Οπότε, δηλαδή, αν στην Pre-League συμμετέχουν αυτοί, στη τέτοια τι συμμετέχουν? Στην κανονική Volley League ποιοι συμμετέχουν, έτσι. Και θυμίζουμε ότι από την Pre-League μόλις δύο ομάδες, είναι οι τρεις οι ομάδες, έτσι, που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά είναι τα φαβορί. Είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, αλλά μόλις δύο ομάδες θα παλέψουν σκληρά για τις δύο θέσεις που οδηγούν στην Volley League γυναικών. Σκληρά θα παλέψουν. Ναι, τι είπα εγώ. Όχι, καλά το είπες. Το λέω. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι έγινε κλήρωση στα γραφεία της ΕΟΠΕ, το μεσημέρι της Παρασκευής, και φυσικά Νίκο μάντεψε με τι θα ξεκινήσει το, καλά, <εντάξει. laughs> το πρωτάθλημα. Με δηλαδή, ντέρμπι. Που θα πόσο, ΠΑΟΚ. Πόσο ΠΑΟΚ είσαι, έτσι. Ο Ραφαήλ πρέπει να ετοιμάζεται σιγά σιγά, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα της Pre-League, μπαίνει στη ζωή μας, μπαίνει στη ζωή σας, αρκετά εντυπωσιακά. Ξεκινάει με ένα μεγάλο ντέρμπι, αφού ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και εκτός έδρας, έτσι. Μεγάλο διπλό. Πρώτη αγωνιστική, λοιπόν, είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 20 με 21 Οκτωβρίου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, λοιπόν, και σε πολύ λίγο θα μπορείτε να διαβάσετε και στο ΠΑΟΚ 24 αναλυτικά το, το πρόγραμμα. Εντάξει, εσείς στο πρωτάθλημα της Super League μην ανησυχείτε, με Ξάνθη θα, θα πέσετε, είναι τα, τα κλασικά, τα γνωστά, τα ωραία. Δεν θυμάμαι καλοκαίρι κλήρωση που να μην ξεκινάει, να μην το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ Ξάνθη, έτσι. Αυτό ήταν αυτό ωραίο που quiz. Έχουμε το να, να μην παίζουμε ντέρμπι στα, στα ξεκινήματα. Να σου πω κάτι, αυτό ήταν ωραίο quiz, έτσι. Mm-hmm. Γιατί σου λέει πόσες φορές από τότε που υπάρχει το επαγγελματικό πρωτάθλημα έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη την πρώτη αγωνιστική του, του πρωταθλήματος. Λοιπόν, εδώ σας θέλω. Ο Γιάννης μας ενημερώνει, πείτε για Epsilon TV στον αέρα, βγήκε το επίσημο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πριν από λίγο, η είδηση της τελευταίας TV's. TV's, είπα. Είναι η κούραση της Παρασκευής, λίγο μου. 3-5-15 ώρες εκπομπής, έτσι. Βάλε και ένα εξάωρο του Σαββατοκύριακου. Είδηση της τελευταίας Μιλάμε και για το κανάλι του Προέδρου, δηλαδή τελευταία TV, το κανάλι του Προέδρου. Θα το πει κανένα στο Γιώργη και θα λέει τίποτα. Θα μεταφερθούν ακριβώς τα λόγια μου, το σαρδά μου στον Πρόεδρο εκεί στην οικογένεια Σαββίδη. Και θα λέει μετά ο Γιώργης, ακούτε μόνο άλλα ραδιόφωνα. Μην ακούτε ραδιόφωνα. Θα μας κάνει ένα story, θα ξεφτυλιστούμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, διορθώνω. Διορθώνω. Είναι η κούραση της στιγμής. Και όχι της TV's. Και είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Μας το είπα. Ήρθε ακροατήσιο μου εδώ που κάνει. Και κράζει. Μας την πέσανε. Ότι κράζω το έψιλον. Κράζει γιατί θαυμάζει. Έτσι. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση από το Epsilon TV, λοιπόν, για τη revanche του ΠΑΟΚ. Έτσι, ο επαναληπτικός του ΠΑΟΚ με την Βασιλεία παίζει ζωντανά και αποκλειστικά στο Epsilon TV. Το Epsilon TV ανακοινώνει την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης του καθοριστικού επαναληπτικού αγώνα Βασιλείας ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Και όπως διαβάσατε, πρώτη στο ΠΑΟΚ 24. Έτσι, πούλησε το καλά πριν δύο μέρες. Μπορεί και πριν 15. Έτσι ακριβώς, είχαμε όλο το ρεπορτάζ ότι είναι πολύ κοντά το Epsilon TV για να αποκτήσει τα δικαιώματα του επαναληπτικού παιχνιδιού.
Όλα έδειχναν συμφωνία και τελικά επικυρώθηκε με τη Βούλα λοιπόν και επίσημα τον επαναληπτικό. Θα τον παρακολουθήσετε μέσα από τη συχνότητα του Epsilon TV, ζωντανά και αποκλειστικά η μεγάλη μάχη της ομάδας του Λουτσέσκου στο δρόμο για το όνειρο του Champions League την Τετάρτη 1 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, συντονισμένοι όλοι στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Έτσι δεν το είπα τελευταίο, το διορθώνω για να μην υπάρξουν παρανοήσεις. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή έξω από το γήπεδο της Τούμπας, εκεί που περιμένει ο κόσμος για να μπει μέσα στα γραφεία για να προμηθευτεί το εισιτήριο διαρκείας. Υπάρχει αρκετός κόσμος, οπλιστείτε με υπομονή, με διάθεση, πάτε για να ανανεώσετε το διαρκείας σας, να έχετε καλή αύρα, καλή διάθεση για να ξεκινήσει και καλά η νέα σεζόν. Δείτε τη χαρακτηριστική φωτογραφία. Θεωρώ ότι είναι προτιμότερο έτσι, να πηγαίνεις ώρες τύπου 3-4. Σαν τη λαϊκή ένα πράγμα προς το τέλος. Παίρνει και συγκεκριμένη τιμή. Πού έχει βρει λαϊκή 3-4. Μία-δύο ρε παιδί μου. Πα λαϊκή, αυτό λέω προ το τέλο. Πηγαίνει για τι καλέ τιμέ, εσύ. Πηγαίνει για την ταλαιπωρία. Ναι. Αυτοί που ξέρουν, εγώ έχω καιρό να πάω λαϊκή. Η αλήθεια ήταν μια από τι αγαπημένε μου ασχολίε τον προηγούμενο καιρό, αλλά τώρα έχω καιρό να πάω. Δεν μπορώ με τη ζέστη, δεν την παλεύω. Λοιπόν, και εσεί λοιπόν για να την παλέψετε με την αναμονή και με τι ουρέ, να επιλέξετε 3-4 η ώρα για να στηθείτε στην ουρά για ένα εισιτήριο. Ναι, ναι. Ωραία. Πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση σιγά σιγά, έτσι. Λες, πρέπει να κάνουμε και την. Λοιπόν, τελευταία για κανένα 2-3 λεπτά ακόμα. Βάζετε την πολύ δύσκολη απάντηση στην πραγματικά ερώτηση που είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί, που επέλεξε η Ελένη Μπούντου. Ποια ήταν η ομάδα η οποία απέκλεισε τη Βασιλεία πέρσι. Τελευταίες συμμετοχές. Όσοι προλάβετε τώρα, τα τελευταία 2 λεπτά, εδώ είμαστε. FM και ενώ ονοματεπώνυμο και την ομάδα που απέκλεισε τη Βασιλεία πέρσι από την Ευρώπη. 5 εισιτήρια σε 3-4 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Πάει ορίστε. Αυτή η Λάλη σε μήνυμα. Ναι, σε μένα. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, έχει συμβεί σε όλους, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή... Εντάξει, από Σαρδάμ. Ναι, πλάκα κάνεις. Εντάξει, τώρα Σαρδάμ έχουμε κάνει και έχουμε κάνει. Εντάξει, εδώ την άλλη φορά δεν λέγαμε την πύρα που ήταν γραμμένη όπως ήταν, που τη λέγαμε με ένα όνομα ό,τι να είναι. Και ήταν και γραφημένο νομίζω το. Το σποτάκι τέλος πάντων. Φαντάσου. Βέβαια. Σποτάκι, έχω γραφημένο. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Καλή συνέχεια στην Αναστασία. Έχει δώσει σκητάλη βεβαίως σε Γιάννη Ζάτση. Εμείς σιγά σιγά θα δώσουμε σκητάλη σε Γιώργο Ζαγόρα, έτσι, για να στήσει την μπάλα στο πέναλτι. Δεν έχουμε ξεχάσει έχουμε κάτι. Έχουμε τελευταίες συμμετοχές, βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε και τη σωστή απάντηση. Λοιπόν, κάνω ένα τελευταίο refresh. Έχετε βρει όλη τη σωστή απάντηση. Είναι βεβαίως η Manchester City. Έλα ρε Ελένη, μπράβο. Η οποία κέρδισε τη Βασιλεία στο πρώτο παιχνίδι με 4-0 και στην ουσία καθάρισε την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Αν και η Βασιλεία, θέλω να σε ενημερώσω, έκανε διπλό, έβγαλε διπλό στο Etihad. Ναι, αφού είχε φάει. Ναι, εντάξει, έφαγε 4 με τον Γκουαρδιόλα, έπαιζε έτσι, με την ομάδα του Γκουαρδιόλα. Οκ. Γκουαρδιόλα, αλλά μετά το διπλό είχε καθαρίσει ο Γκουαρδιόλα. Σήμερα είσαι έτσι πάρα πολύ εριστικός. Κέρδισε με 2-1 στο Etihad, έτσι. Ναι. Να τα λέμε όλα. Εσύ, φίλε, που έγραψες Manchester United, προφανώς. Για μένα είσαι νικητής ηθικός. Άμα θες. Δηλαδή, πώς λέμε όταν γράφουμε νικητής. Να σου πω κάτι. Επειδή τέτοια... είναι ο μόνος που έδωσε λάθος απάντηση, αξίζει ένα εισιτήριο. Δεν ξέρω. Θα μας κράξει. Manchester United, από ό,τι βλέπω. Θα μας υπάρχει. United. Θα μας κράξει, λες, θα μας κράξουν οι υπόλοιποι. Ναι, θα σου λέει, κάτσε ρε φίλε, εγώ γούγκλαρα και το βρήκα ή εγώ το θυμήθηκα, γιατί κάτσε. Λοιπόν, αφού λες εσύ απάντηση σωστή, θα έχει δίκιο. Φίλε, 0,75, αν ήταν στη θέση, αν ήταν στο χέρι μου, θα στο έδινε το εισιτήριο, γιατί είσαι ο μοναδικός που κατάφερες να κάνεις λάθος, είναι δυνατόν. Ναι. Ήταν πάρα πολύ εύκολη η απάντηση. Ναι. Λοιπόν, Τζόνι. Θα μας βγάλει εκτός αέρα. Τζόνι, δώσε μας 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 67. Βάλε και τον φίλο εδώ, 68. 68, οκ. Okay. 5 νούμερα θέλω. Πήγαμε στα 6, κρατάω μέχρι το 50 πώς το λένε, να το βάλω. 50 να το βάλω. Ωραία, οπότε έχουμε 10, 20, 30, 40, 50. Είμαστε αυτό, κομπλέ. Εύκολο. Για ωραία. Κατέβασε λίγο, Τζον. Λοιπόν, οι 5 υπερτυχεροί, οι 5 οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία την Τρίτη να πάνε και να αφήσουν τα λαρίκια τους πάνω στα κάγκελα της Τούμπας. Οι 5 τυχεροί οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία θα να πανηγυρίσουν τις μπλούζες τους, η γιατί πρώτη μεγάλη νίκη ζέστη του ΠΑΟΚ φέτος είναι Κωνσταντίνος Λάβαρης, Ιωσήφ Χατζάκος, Λάζαρος Καπέτης, Αριστίδης Ηρακλείου και Παναγιώτης Κοντόπουλος. Επαναλαμβάνω. Λάβαρης Κωνσταντίνος, Χατζάκος Ιωσήφ, Καπέτης Λάζαρος, Ηρακλείου Αριστίδης, Κοντόπουλος Παναγιώτης, οι 5 νικητές οι οποίοι θα πάνε στη Τούμπα την Τρίτη.
Λίγο μετά θα επικοινωνήσει η Μαριλής μαζί του, να του πάρει τα στοιχεία που χρειάζονται, ώστε την Τρίτη να πάρουν το στήριό του και να πάνε στη Τούμπα και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία Ελένη Μπούντου. Και με μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Γιατί της αφορά βέβαια. Να το ξέρετε. Τελευταία στιγμή. Ας τον Νίκο, μας το αφήσουμε αυτό. Έτσι. Γιατί αφορά την μεγάλη ομάδα της Μίλαν, έτσι, ένα ιστορικό σωματείο με πλούσια ιστορία και χιλιόμετρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Μίλια θα έλεγα. Σήμερα είσαι σε μουτ Χαλκιδικής, δηλαδή ακόμη και τους, τώρα εδώ πέρα και τους νικητές τους ανέφερες όπως το κτέλ Χαλκιδικής για πολύχρονο νικήτη. Λοιπόν, δεκτή έκανε την προσφυγή της Μίλαν το ΚΑΣ και έτσι οι Ρωσονέροι θα δώσουν κανονικά το παρόν στο Europa League. Έτσι, η Μίλαν τιμωρήθηκε με διετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από απόφαση του οικονομικού ελέγχου συλλόγων της UEFA. Υπάρχουν έτσι κάποιες παραβάσεις που αφορούν την Μίλαν και βεβαίως σχετίζεται με το θέμα, το καυτό θέμα του Financial Fair Play. Η Μίλαν προσέφυγε στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο, έτσι πήγε στην Λοζάνη και βεβαίως δικαιώθηκε στην δευτεροβάθμια επιτροπή, καθώς η απόφαση που ήρθε από την Λοζάνη γέμισε με ανακούφιση τους νέους ιδιοκτήτες. Η ποινή μηδενίστηκε και έτσι οι Ρωσονέροι θα δώσουν κανονικά το παρόν στους ομίλους του Europa League. Η Μίλαν λοιπόν και πάλι στα σαλόνια, όχι στα ακριβά και μοντέρνα του Champions League, αλλά σε αυτά που αφορούν τη δεύτερη τη τάξη κατηγορία της ευρωπαϊκής διοργάνωσης που λέγεται Europa League. Αυτά. Θα πρωτού κλείσουμε, τώρα κάπου στα κοντά όπως είμαι ενήμερος, θα υπάρχει μια συνέντευξη του Μπάνε Πρέλεβιτς, στο SDNA όπως ξέρω, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι κάπου στα κοντά θα δημοσιευθεί, οπότε θα διαβάσουμε με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μιλάει συχνά, η αλήθεια είναι. Είπε, και έχει πει αρκετά ενδιαφέροντα όπως ξέρω. Δεν μιλάει συχνά, δεν τον ακούμε συχνά. Πρέπει να είναι αυτό. Ποιο? Ότι δεν τον ακούμε συχνά και δεν μιλάει συχνά. Καλό είναι αυτό, λες. Κακό είναι. Κακό είναι. Γιατί έχει να πει πολλά. Νομίζω ότι γενικότερα δεν συνάδει με το χαρακτήρα του, με την προσωπικότητά του να κάτσει να αναλύσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσει. Όχι, Τέλος πάντων. Εσύ τον ξέρεις καλύτερα ως πιο μπασκετικός, έτσι, που έχεις καθημερινή. Αρκετά συχνή επαφή με τους ανθρώπους του μπάσκετ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας και η εκπομπή στο πέναλτι μέχρι και τις 5. Εμείς θα είμαστε ξανά εδώ τη Δευτέρα. Θα έχουμε και το τρίτο της παρέας, λες, Δευτέρα. Όχι. Δευτέρα, όχι. Όχι. Πότε γυρνάει από την Τρίτη. Απευθείας θα έρθει. Απευθείας από την παράλληλα στο γήπεδο της Τούμπας ως σωστός επαγγελματίας. Δύο ώρες είμαστε. Τι λες. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά Δευτέρα σου έχω συνέντευξη Λουτσέσκου 12 η ώρα. Σου Δευτέρα, συνέντευξη... είμαστε κρέμα, τίποτα, ρε. Σου έχω συνέντευξη Αντελίνο Βιερίνια. Μαγιό Σαγιονάρα, τα πόδια εδώ πέρα πάνω αφημένα έτσι. Ωραία. Ναι. Αντιλιακό και θα ράζω εδώ πέρα μόνο. Και θα παίζω. Κοίταξε, σκέψω ότι μία ώρα θα με έχει εμένα από το γήπεδο τη Τούμπα. Μία μόνο, δύο. Σήμερα σε δεσμεύω. Θέματα δεν θα έχει γύρω-γύρω, δεν θα πρέπει να. Ωραία, θα το κάνουμε τηλεφωνικά. Εσύ εδώ, εγώ στην Τούμπα. Ραδιοφωνικό πόκου 4. Εγώ αλλού το ξημερώνουμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε ξανά εδώ την Δευτέρα στις 12 για 2 ώρες από τη Δευτέρα ξανά. Καλή συνέχεια.